τελειώσει, θα αρχίσει το τοποθετήσει πρώτα από του Δημοτικού Συμβούλου και μετά από όλου του παρεμπιπτόμενου που βρίσκονται και φέρει, σχολεί και σύντομα. Ξεκινάμε με την εξήγηση του κ. Δήμαρχου. Καλησπέρα σα. Να μα συγχωρέσετε για τον διαστημό σα. Ακούγεται. Να μας συγχωρέσετε για το βιαστικό σχόλιο της ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κάποιες... Ακούγεται τώρα! Υπάρχουν κάποια καινούργια ζητήματα τα οποία έπρεπε να τα ξέρει το Δημοτικό Συμβούλιο του κόσμου, παρόλο που άνθρωποι έχουν κανονικό Δημοτικό Συμβούλιο, όπως να περιμένουν για την ημέρα. Όμως κρίναμε, επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά επίγον και επίκειται έρχεται το τριήμερο και ο κόσμος θα φύγει, από ό,τι φαίνεται θα έχουν πολύ κόσμο και επισκέπτες στο νησί, πρέπει να ξεκαθαρίσουν τι θα κάνουμε σε σχέση με την άμεση διαχείριση και το μέλλον των σπουδιών. Να σας πω πολύ λίγα λόγια που βρισκόμαστε σε σχέση με τη διαχείριση. Όπως ξέρετε, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει ομόφωνα να επιλέξει μια διαδικασία με την οποία θα μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας με αυτή τη μέθοδο. Μην ξαναγυρίσουμε πίσω αν είναι καλή ή δεν είναι καλή. Αυτή τη στιγμή έχει επιλεγεί η διαδικασία και αυτή θα βοηθήσουμε. Η μέθοδος, το μηχάνημα δηλαδή το οποίο θα επεξεργαστεί τα σκουπίδια μας, απαιτούσε τις εξής τέσσερις εγκρίσεις. Κάποιες τυπικές και κάποιες ουσιαστικές. Η μία έγκριση ήταν η έγκριση της σύμβασης με την εταιρεία, η οποία έγκριση έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα για τρεις μήνες πιλωτικά και η οποία, σας απαντώ για τους χρόνους τώρα, για να εγκριθεί από την Επίτροπο χρειάστηκε ένα μήνα και αφού μας την ενέγκρινε, είπε ότι θα υπογράψει τη σύμβαση μετά από 15 μέρες. Αυτές τις μέρες κυβέρνησε το όριο των 15 ημερών. Τώρα, γιατί έκανε ένα μήνα να μας την εγκρίνει, να τη ρωτήσετε. Η δεύτερη έκθεση που χρειαζόμαστε ήταν η έκθεση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έκανε και αυτή 20 μέρες να εγκριθεί. Για ποιο λόγο, να ρωτήσετε τον κύριο υπεύθυνο της περιφέρειας. Δεν υπήρχε κανένας ουσιαστικός λόγος να μην την εγκρίνει άμεσα, γιατί οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται για το τυπικό της απόφασης και για την ουσία. Η τρίτη έγκριση είναι η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση. Η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση για την προθέτηση του μηχανήματος είναι έτοιμη, έχει κατατεθεί και η μόνη παρατήρηση που είχε είναι όσον αφορά την ιδιοκτησία του χώρου, αν είχε συγκατάσταση στην ιδιοκτήτη, γιατί μιλάμε πάντα για τον ίδιο χώρο. Και το δεύτερο, αν είχαμε την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η πρώτη ΒΠΕ, η ίδια πάντα, έτσι, το καταρχήν περιβαλλοντική εκτίμηση, μιλάει για τοποθέτηση του μηχανήματος σε ένα επίπεδο χώρο εντός του αρχαιολογικού χώρου, στα όρια του αρχαιολογικού χώρου, με σκοπό να διαχειριστούμε τα σκουπίδια που έχει το ματέρι, σύν αυτά που παράγουμε καθημερινά. Αυτή η θέση απερίφθη από την αρχαιολογική υπηρεσία, άρα δεν μπορούσε να πάρει την έγκριση της ΠΠΕ. Καταθέσαμε δεύτερη προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση ανάλογα στη θέση για το εκτός αρχαιολογικού χώρου τμήμα, το οποίο εκτός αρχαιολογικού χώρου είναι πραγματικά στον ατομείο του εξαδάκτυλου και αυτό, στο οποίο μετά από σύσκεψη που έγινε την περασμένη εβδομάδα και με ένα τηλέφωνο που έγινε σε 11 το βράδυ προχθές, φάνηκε ότι ούτε και αυτή η θέση είναι αποδεκτή από την αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί ναι, δεν είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, όμως τα απορριμματοφόρα θα περνάνε μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή μέσα στην ατομία της εξαδάκησης, άρα δεν είναι αποδεκτό ούτε αυτό. Καταθέσαμε τρίτη περιβαλλοντική εκτίμηση για το παλιό ατομείο που βρίσκεται από την απέναντι μεριά, στην οποία αναμένεται η γνωμοδότηση της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουμε θέσεις κοντά στην περιοχή. Η απάντηση είναι αυτή.
επιλέγουμε αυτές τις θέσεις ακριβώς γιατί πρέπει να είμαστε κοντά στον χώρο για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τα υλικά που έχουν πέσει και να διαχειριστούμε τα σκουπίδια που έχουν αποθηκεύσει τους τελευταίους δύο μήνες. Αυτή είναι η κύρια απάντηση και αυτό προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε την παιδεία. Η ακριβική υπηρεσία και η τοπική πολιτισμού δεν δέχεται αυτή τη διαδικασία. Τους εξηγήσαμε ότι αν απομακρυνθούμε από τον χώρο, γιατί το μηχάνημα μπορεί να βγει όπου να είναι, καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά εγκαταλείπεται η ιδέα της ανάκτησης των υλικών. Σκεφτείτε ότι πρέπει να παίρνουμε τα υλικά από εκεί, να τα πηγαίνουμε δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα μακριά, να τα επεξεργαζόμαστε, να φέρουμε το χώμα πίσω ξανά στον υλικό, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την υπηρεσία. Έτσι λοιπόν είμαστε σε αυτή τη φάση. Και αναμένεται η έγκριση. Όσον αφορά τη σύμβαση που όπως σας είπα έχει υπογραφεί με την εταιρεία για αυτό το μηχάνημα, το μηχάνημα ετοιμάζεται να κατέβει την επόμενη εβδομάδα. Ούτως ώστε να μπορέσει να δουλέψει. Το μηχάνημα θέλει δύο βασικά στοιχεία για να δουλέψει. Το ένα είναι η εγκατάστασή του, δηλαδή θέλει περίπου τρεις μέρες για να δουλέψει, να εγκατασταθεί και να δουλεύει, και θέλει και ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε κάνει τις διαδικασίες ούτως ώστε να μπορέσουμε σε αυτό το χώρο, στο καλό ατομείο, τώρα πώς να το ονομάσουμε έτσι όλοι, Γιώργο Αγόπουλου. Από ποιο κοντά στο ηλεκτρικό. Για να μπορέσουμε να πάρουμε ηλεκτροδότηση και να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτή είναι η διαδικασία μέχρι σήμερα. Τώρα, όμως, εκτός από αυτή τη διαδικασία, η οποία τρέχει και η διαδικασία, ζητήσαμε ήδη, όσον αφορά την κανονική φοροθέτηση, ζητήσαμε την πρόσκληση τριών εταιριών να έρθουμε για να μπορέσει η Επιτροπή να επιλέξει τον τελικό μελετητή για τον καινούριο φοιτητή. Είναι μια διαδικασία που τρέχει παράλληλα. Σχετικά με την ενημέρωση που κάνουμε με το μέλλον. Το άλλο ζήτημα έχει να κάνει με τα σκουπίδια τα σημερινά. Το ζήτημα έχει το εξής. Ότι όπως ξέρετε, έρχεται ένα τρίγωρο, είμαστε γεμάτοι σκουπίδια από τα αυτιά και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αυτές τις μέρες που θα είναι 10-15 μέρες μέχρι να αρχίσει το μηχάνημα να δουλεύει και να αρχίσει να τα επεξεργάζεται. Δεν υπάρχει καμιά διαδικασία που πρέπει. Δεν μπορεί να μας βρει το τρίγωρο με τα σκουπίδια στους δρόμους. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά τραγική. Όπως ξέρετε, μετά από την προσφυγή των συλλόγων, ακόμα η απόφαση δεν έχει βγει του δικαστή για να μένετε να φύγει, δεν έχει σημασία πια, δεν είναι ο χρόνος. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα σκουπίδια στον χώρο, γιατί θα τους θέταμε. Άρα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα που κάνουμε τα σκουπίδια μας σήμερα. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το κεντρικό και κομβικό ζήτημα. Τι θα κάνουμε τις επόμενες 10-15 μέρες τα σκουπίδια, ούτως ώστε να έρθει το μηχάνημα και να αρχίσει να δουλεύει. Αν δεν λύσω αυτό το πρόβλημα, σημαίνει ότι το νησί τραυματίζεται με δύο κύριους λόγους. Τραυματίζεται με δύο κύριους λόγους, ουσιαστικά. Το ένα ζήτημα είναι ότι κινδυνεύει η υγεία των ανθρώπων, τα σκουπίδια είναι λίγο χρόνο. Και το δεύτερο και πιο σοβαρό ζήτημα είναι το ζήτημα ότι τραυματίζεται διαχωριστικά, άρα σημαίνει ότι όποιος όπως ξέρετε οι επιχειρηματίες, αυτές οι μέρες κλείνουν τα συμβόλαια και τις συμφωνίες για το καλοκαίρι. Φέρνει το νησί τα υπολοιπά του, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να τοποθετηθούμε όλοι συγκεκριμένα στο τι κάνουμε αυτές τις 10-15 μέρες, ούτως ώστε να μπορούμε να πάρουμε το μηχάνημα να δουλεύει. Όλα τα άλλα είναι φιλολογίες και διαδικασίες που να λέμε ο καθένας και να πετάει την μπάλα αλλού. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε τα σκουπίδια αυτές τις 10-15 μέρες. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Δυστυχώς, μάλλον αν δεν είχε γίνει προσφυγή των συλλόγων, το δεν λέω καλός κακός, έγινε. Το ζήτημα είναι ότι θα έπρεπε τουλάχιστον αυτό το χρόνο μέχρι τέλος του Ιούνιου, όπου αναγκαστικά θα έπρεπε να κλείσουμε το χάλα, θέλουμε δεν θέλουμε. Θα είχαμε αυτή την ανάσα και να μπορεί να αυτή το μηχάνημα και να δουλεύει. Αυτή είναι η ορισμή. Ξέρετε ότι για να πάμε σκουπίδια στην Αθήνα με το κοντέινερ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για να στέλνουμε σκουπίδια στην Αθήνα, κυρίως όσον αφορά το κομμάτι των οσμών και των ζουμιών που τρέχουν στο παγόνι. Το κάνουμε διαφορές, ήταν τραγικό. Δεν μπορεί να γίνει στο καλοκαίρι. Άρα τα σκουπίδια πρέπει να μείνουν εδώ και να τα διαχειριστούν. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Δυστυχώς δεν μπορεί να σταματήσουν την αρχαιολογική υπηρεσία ότι έπρεπε
να χρησιμοποιούν, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον χώρο για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τα υλικά και να τα δουλέψουμε. Άρα είμαστε σε ένα χρόνο τα διεξόδου. Ο καθένας, να ξέρετε, δυστυχώς η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα είναι τόσο τραγική που δεν υπάρχει από πάνω κανένας, μα κανένας, ο οποίος να μπορέσει να στηρίξει τις προσπάθειες του νησιού. Απολύτως. Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Ο καθένας λέει μακριά από μένα, ας πάρει κάποιος άλλος τρίτος στην απόφαση. Όπως ξέρετε, μας βάλανε την πρόστιμο 20.000 ευρώ για την κομματερή. Είναι αυτή η ουσιαστική βοήθεια που προσφέρει η περιφέρεια στον τόπο, βάζοντας πρόστιμα. Και με ένα γελίο έγγραφο λέει, πρώτον, μαζέψτε τα σκουπίδια από τη θάλασσα, δεύτερον, μαζέψτε τα σκουπίδια από τους δρόμους, τρίτον, βρείτε καινούριο χώρο. Και σας βάζουμε για αυτόν τον λόγο πρόστιμο 20.000. Αυτό λοιπόν το γελιοδέστατο πρόστιμο, αν νομίζει κάποιος ότι με τα πρόστιμα μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα, όχι απλώς θα το καταγγείλουμε και το καταγγέλνουμε, έτσι. Θα μπούμε σε διαδικασία με την οποία, να μάθει η περιφέρεια ότι δεν μπορεί να στείλει τέτοια έγγραφα σε αυτοδιοίκηση. Είναι πολύ εύκολο καθένας να βάζει πρόστιμο. Το ερώτημα είναι, το κύριο ερώτημα είναι πώς λύνουμε το πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ να σταματήσω γιατί θέλω να μιλήσετε εσείς όλοι. Αν υπάρχουν απορίες, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ερωτήσεις, ξεκινάμε. Ένα ερώτημα, κύριε Σούρ. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα, Δήμαρχε, καταρχάς να ακούσω την εισήγηση όσον αφορά για το τριήμερο, τι προτείνετε εσείς για τη λύση των σκουπιδιών αυτό το τριήμερο. Και μετά θα πω και τα δικά μου. Απορίες υπάρχουν. Θα την πω, θα τελειώσουμε το κομμάτι στο ερωτήριο. Έχω να πω και άλλα, έχω να πω. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Εγώ έχω μια ερώτηση, κύριε Μαρία. Ο χώρος αυτός που έχει νοικιάσει επέτσι αναπτυξιακή, αυτός ξέρετε πολύ καλά, έχει νοικιαστεί για να τοποθετηθούν εκεί τα εργαλεία της αναπτυξιακής. Αυτός είναι ιδιωτικός ο χώρος. Είναι από τέσσερις ανθρώπους υπάρχει. Έχετε ενημερωθεί με αυτούς, έχετε ενημερώσει αν. Με βάση την πληροφόρηση που έχω, δυστυχώς ο κύριος Έκαλος δεν είναι εδώ. Λέω ότι με βάση την πληροφόρηση που έχω, ένα κομμάτι είναι δημόσιο να το μείνει, ένα κομμάτι έτσι. Υπάρχουν τοπογραφικά πραγματικά που επικαλύπτονται οι ιδιοκτησίες οι πράγματες. Δεν μπαίνει αμφισβήτηση ιδιοκτησίας κανένας ανθρώπου. Προφανώς και θα ζητήσουμε την ίδια. Έτσι. Είτε ότι το νίκιασμα ή τρίμα είναι μια. Όπως το λένε, τη συγκατάθεση τη σύγκρουση για αυτό το πράγμα. Όμως ένα κομμάτι, από ό,τι λέει ο κύριος προηγούμενος ο κύριος Έπαρχος, είναι δημόσιο εκατομμύριο το οποίο απαρατριώθηκε όταν γινόταν ο δρόμος αυτός. Αυτό ξέρω με βάση. Εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος ο κύριος Έπαρχος. Δεν το ξέρω. Αυτό θα το δούμε. Αυτό για ψάχνει το πρώτο που είναι εκπάτη. Εντάξει. Θα το δούμε αυτό. Ναι, είναι ένα ζήτημα. Θέλω να ρωτήσω με ποια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αλλάξαμε τρεις θέσεις τοποθέτησης του ΣΟΥ. Δεν χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αυτό το πράγμα. Απλά μου είπατε πριν ότι η περιφέρεια ζητάει τέσσερις εγκρίσεις. Μία από όλες είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η πρώτη, όριζε σαν σημείο το σταθερό σημείο της κομματερής. Και πήραμε αυτή την απόφαση. Μετά αλλάξαμε σημείο γιατί η αρχαιολογία μας είπε όχι. Δεν έπρεπε να πάμε στο δεύτερο σημείο να πάρουμε δεύτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά μας ανακύρωσε τη δεύτερη και μετά είπαμε ότι πάμε σε αυτό το σημείο. Δεν έπρεπε να πάρουμε απόφαση και για το τρίτο. Η διαδικασία, Αντώνη, η διαδικασία είναι ανάποδη κανονικά. Δηλαδή, η ήδη έφτρωνε και έγινε την έτσι. Δηλαδή, μπορεί εμείς να πάρουμε μια απόφαση με την τρίτη αρχαιολογία, κατάλαβε. Η διαδικασία είναι ως εξής. Την ΠΠΕ, εμείς κάνουμε μια πρόταση. Πρώτη απόφαση, πρόταση. Και καταθέτουμε τα έγγραφα για να αποφασίσουμε συναντούμε τις υπηρεσίες τους.
τι έψιλον, εφόσον φτάσει στο τέλος της και γνωμοδοτήσουμε όλοι συναγωγούν, πώς θα γίνει να το σκούν. Στο τέλος. Εντάξει. Όμως, θα μπορούσε να το βγάλει ίσο. Πώς γνωμοδότησε, σωστά. Το ερώτημα είναι ότι δεν υπάρχει χρόνο. Υπάρχει μηδενικός χρόνο. Σας είπα ότι μιλάμε με τα Υπουργεία μέχρι τις 11 το βράδυ. Δηλαδή, είναι έμπνευμα το ρεύμα. Αυτό σου απαντώ, αν πάμε στην ειδική διαδικασία. Έτσι κι αλλιώς, όλα πρέπει να περάσουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Τώρα δεν θέλω να κάνω κριτική, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Ο καθένας μας έχει τη δική του ευθύνη. Αλλά έχω μια πορεία πολύ σοβαρή. Στις 22 Φεβρουαρίου, πρώτη φορά που συζητήσαμε το θέμα του Σιωπού, είπαμε ότι εκεί είναι αρχαιολογικός χώρος. Σωστή σκέψη σας ότι πώς θα παίρνω εμείς τα μπάζα από τη μία αναρχία μες στην άλλη και. Όμως αναγκαστικά είναι αρχαιολογικός χώρος και ξέρουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού κινείται λίγο μυστήριο. Έχουμε χάσει 6 μήνες να παλεύουμε με το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν μπορούμε να πείσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό γιατί δεν το είχαμε προβλέψει. Και τι θέλω να πω αυτό. Θα μπορούσαμε να βρούμε ένα άλλο σημείο, πιο μακριά από εκεί, εφόσον το μηχάνημα να είναι τόσο καλό και μακάρι να είναι, και κάποιοι ιδιώτες, ή έστω εκτός από ανοιχτό σημείο, ένα, μια αποθήκη που θα ήταν μέσα από το μηχάνημα, προστατευόμενο, και κάποιοι ιδιώτες να δουλέψουν εκεί, να μεταφέρουν αναγκαστικά τα υπολείμματα, τα μπάζα τα οποία έχουν αγκαστοποιηθεί, τα οποία έχουν πέσει στη χωματερή, και με την βοήθεια των ιδιωτών, και λόγω της οικονομικής κρίσης να δουλέψουν και εκεί με τα παιδιά τους, να μεταφέρουν τα σωθήρια και τα μπάζα στο σημείο το καινούργιο που δεν θα έχουμε κανένα Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό δεν είναι πιο λογικό. Και κάτι τελευταίο, συγγνώμη. Γιατί τότε δεν προβλέψαμε να βάλουμε κι άλλες δύο-τρεις θέσεις μέσα. Ναι, με τη συγγνώμη, είναι με το κόστος μπορεί να είναι μεγάλο για την μεταφορά, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Τι να κάνουμε. Κάτσε. Η κατάρρευση του μαγειρίου, αν θυμάμαι καλά, έγινε 7 Φεβρουαρίου. Στι 4 υπήρχε ένα έλεγχο από χρονικό διάστημα ώστε να αρχίσει και η διαδικασία τη ανακύκλωση. Και δεν μιλάμε την ανακύκλωση ενός εργολάβου, μιλάμε την ανακύκλωση σε λαϊκή βάση. Αντί αυτό δεν έχει γίνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ που είμαι και σαν επαγγελματία, όταν διαχωρίζω τα υλικά μου, δεν έχω χώρο να τα βάλω. Δηλαδή, να βάλω τα χαρτιά μου, να βάλω τα πλαστικά μου. Και η απάντηση είναι, όπως είναι γνωστό, ότι δεν έχει πληρωθεί αποθήκη στον ιδιώτη, ο οποίος πειράζει σαν εκπληρωμένα τα υλικά. Το άλλο που θα ήθελα να παρατηρήσω, αν είναι ποτέ δυνατόν, να κάνουμε έκτα το Δημοτικό Συμβούλιο δύο μέρες πριν το τριήμερο, από τη στιγμή που σας έχουμε στείλει έγγραφο σαν αντιπολίτευση και σας ζητάμε από τις 23 Μαΐου. Στο τοπικό παράδειγμα. Θα μπορούσα να ξεκινήσω με το απορώ και εξήγαμε. Η οποία είναι ομόφωνε. Ανεξάρτητα από αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια των συμβουλίων, που βγαίνουν στα ίντερνετ και διαφωνούν. Εδώ στο τραπέζι δεν υπήρξε διαφωνία. Οι αποφάσει κυρίω είναι ομόφωνε. Διαψεύστε με. Για ποιε αναλύσει. Για τι αποφάσει και την. Ποια θέλω να πω. Να κάνω το ίδιο. Ποια, ποιο ακριβώ. Είπατε δύο αποφάσει. Ποιε. Έχετε ψηφίσει ομόφωνα. Ποιε. Και κατά ποιο θέμα ομόφωνα. Αν θέλετε να απαντήσετε, μην απαντήσετε. Θα γίνει με τις προτάσεις σας. Βεβαίως. Που ποτέ δεν καταθέσετε.
και μια πρόθεση. Απλά έρχεται σήμερα στο παραπέμπτο. Πάρα πολλέ φορέ. Ξέρετε ότι ένα νησί έχει δυσφημιστεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχει δυσφημιστεί. Και ξέρετε τι υπέτυχε για τη δυσφήμιση του. Ξέρετε πολύ καλά και εμεί ξέρουμε όμω. Δεν ξέρετε μόνο εσύ και εμεί ξέρουμε. Και ξέρετε τι όλα πανελίδια και όλοι εδώ. Βεβαίω. Βεβαίω. Είμαστε εμεί οι υπεύθυνοι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει ένα χρόνο πρόβλημα, το θέμα του σκουπιδιού. Το ξέρουμε όλοι. Μην κρυβόμαστε. Θέλετε ξαφνικά να δημιουργήσετε θέμα και να το κάνετε παρτιέρα το θέμα του σκουπιδιού όταν στενάζουν οικονομικά σαν νησί, όταν βουλιάζουν. Και το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα σε άλλο συμβούλιο. Και το κάναμε αυτή που διάβασα στα κανάλια, κύριε Σουσούρη. Φτάσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε φτάσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάσαμε στην Περιφέρεια. Βεβαίως. Φτάσαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και εσείς χαίρεστε. Δηλαδή, εσείς χαίρεστε γιατί δεν είχατε γίνει ένα εκπνευμάτο. Από αυτούς που μπήκαν στο ίντερνετ. Και φτάσαμε τώρα τρεις μέρες και λέμε για τρεις μέρες δεν θα κάνουμε διάλογο. Και φτάσαμε τρεις μέρες τώρα να λέμε ότι είναι λίγο αργά πριν από το τριήμερο και να κρίνουμε το πρόβλημα. Εσείς είχατε προτείνει, αν θυμάμαι. Η πρόταση που μου έχει μείνει στο μυαλό μου ήταν ότι υπάρχουν κοντέινερ με 3 ευρώ. Αυτή ήταν η πρότασή σα. Κάποιοι άλλοι δεν είχατε προτείνει. Δεν θυμάστε πάντα. Εγώ είναι να μην θυμάμαι. Αν θέλετε, τα πρακτικά είναι άσχημα. Σα έκανα εντύπωση. Τα πρακτικά υπάρχουν. Και επί τη αλληλού σα πάρουμε κάτι από πρόταση σήμερα. Τουλάχιστον για τη δημόσια υγεία. Δεν μα καίει εμά το θέμα. Μήπω πρέπει να πούμε. Θα μα πείτε μια πρόταση. Να μην ενοχλήσουμε τα αρχαία. Θα μα πείτε μια πρόταση. Στο πιθανό πρόβλημα για την υγεία και βέβαια σε αυτή τη ζημιά την οικονομία.
χρόνο στο δικαστήριο, τι κερδίζετε γιατί δεν το κάνετε 4 εβδομάδες αργότερα, και η απάντηση ήταν το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και ένα ερώτημα. Να ρίχνουν ή όχι σκουπίδια στον αρχαιολογικό χώρο. Ποιος από εδώ θα έλεγε να ρίχνουν? Κανείς. Δεν είχε όμως το διαδευτικό ερώτημα, εάν δεν πέσουν εκεί, θα είναι μέσα στους δρόμους. Τότε ειλικρινά το Συμβούλιο Επικρατείας θα έβαζε πάνω από την υγεία και την ακαιρεότητα που προστατεύει το Σύνταγμα σαν πρώτα αγαθά αυτό. Και μάλιστα χωρίς να τεκμηνώνεται καμία βράδυ στα αρχαία. Ας θέλει ένας καμελέτη να πει ότι το τεκμηνώνεται μια βράδυ. Προς Θεού δεν θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να έρθουν εκεί. Ήταν αναγκαίο καθό μέχρι να έρθει ο τοποθετής στο μηχάνημα. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, συγγνώμη, το προηγούμενο, έδωσε στην αρχαιολογία για τον Στρόφυλλα το Παθεναγωγείο της Πεσαριάς, το παραχώρησε στην αρχαιολογία ότι αυτό το Συμβούλιο του Κορφείου έχει δώσει 3 εργάτες το χρόνο για τον Στρόφυλλα για την ανασκαφή, δεν τα κάνει για την Ισηταρχία, αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εγώ λοιπόν διαδικαστικά θα παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, οι προτάσεις και η κουβέντα να είναι σε δύο ζητήματα. Σε ένα ζήτημα χωροθέτησης για το μηχάνημα, το τρίμηνο, γιατί έχω και το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλλον απόφαση ομόφωνη το κηρύξει μελέτη διεθνή για να έρθει μηχανική διαχείριση ή οποιαδήποτε ενδιάμεση διαχείριση μέχρι να γίνει χιτή, δηλαδή 1,5-2 χρόνια. Μην το ξεχνάτε, τρέχει αυτή η διαδικασία της μελέτης. Και το δεύτερο ζήτημα πρέπει να εστιάσουμε τι κάνουμε τώρα. Η πρόταση που ο Δήμαρχος και οι μάρτυρες και ο Δήμος κατέθεσε στο δικαστήριο ήταν αφήστε μας να ρίξουμε μέχρι να κλείσουμε υποχρεωτικά στην 30 Ιουνίου. Μην τραυματίζετε το νησί, μην προκαλείτε αφήστε να ρίξετε στο βλάβι στην υγεία. Δεν προκαλείτε καμία επίπτωση πουθενά άλλου. Αυτά εγώ ήθελα να πω και πιστεύω ότι δεν αξίζει τον κόπο να αρχίσουν να με ψημιούν. Είπα εγώ, είπες εσύ, το φέρνει αυτό τα κίνα. Είπαμε χίλια πράγματα, δεν είμαστε ειδικοί στους ψηφοφόρους, ψάχνοντας στα κάσα. Ειλικρινά, κανείς δεν περίμενε να πέσει το κεφάλι μας από το πράγμα. Ψάχνοντας, κάνουμε αυτά που κάναμε. Γιατί πρέπει δηλαδή τώρα να αρχίσουμε παρεθεντολογό μας. Κάντε το, αλλά δεν πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Καταθέτω στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου τις τιμές από τη θάλασσα του Αγίου Πέτρου. Μέχρι πριν από μία εβδομάδα όλοι έλεγαν ότι έχει μολυνθεί η θάλασσα μας από τα σκουπίδια που έφυγαν από το σκύλο. Καταθέτω το πρόβλημα που είναι δύο χαρτιά της ψυχής μου και του Βασιού. Οι τιμές είναι μηδέν. Αυτό που λέτε, είστε άνθρωποι. Όταν μολύνονται οι παραλίες από τα σκουπίδια από τόσα χρόνια, σαρκούνες, ζόρτος, μητάλι, εκεί ποιος ευθυνόταν? Ζόρτος, μητάλι, αυτά τα σκουπίδια πέθανε. Όχι, από όλα πέθανε. Στην υπευθυνότητα που κάθε πολίτη να πετάει το σκουπίδι το εκεί που κάνει μπάνιο, θα λογοδοτήσει συλλογικά ο Δήμος. Λίγο θέλω κάτι όμως να σου πω. Δικαιώθηκε όμως ο αγώνας των Πιτροφιανών όταν λέγαμε ότι είναι απολύτως ακατάλληλος ο χώρος. Ήρθαμε τώρα λοιπόν στο παραπέντε. Δυστυχώς οι προηγούμενες όλες δημοτικές ηγεσίες δεν έκαναν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν. Τελικά η φύση μας τιμώρησε άπαθος. Πρέπει να το θυμηθούμε όμως ότι δεν έγινε τίποτα από τις προηγούμενες δημοτικές ηγεσίες. Απλά όλοι σκεφτόταν πως θα φύγουν τα σκουπίδια από τη χώρα, από το Κόρδη και από το Γάβριο, να πάνε σε κάποιον χώρο που θεωρείται κεντροβαρής. Έχω ακούσει και αυτή την περίεργη. Άκουσε ότι είναι κεντροβαρές στο σημείο, αλλά και μαθηματικά δεν νομίζω ότι ισχύει. Αν δηλαδή εκεί ανακαλυπτόταν ο Παρθενώνας, θα συνεχίσαμε να ρίχναμε τα σκουπίδια? Και δεν έχω πάρει απάντηση. Άλλη ερώτηση. Από σύμβουλο ρόλο και μετά στην παιδιά, το τρίμα που θα πάμε εδώ πέρα από εμάς. Πού πρέπει να πάμε. Μα και μια ερωτήση και μετά ρωτήσετε. Καταρχήν να πω και εγώ ένα σύντομο στο λόγο.
Επειδή υπόθηκε ότι δεν κάναμε συμβούλιο, ο Ζεφάκης τότε είπε ότι Μαΐου που ζητήσω το συμβούλιο, αν το αγαπητόμενο είχε ζητήσει μέσα από τον Μήτρο και τον Απρίλιο να γίνει ένα συμβούλιο και τον Βράδυ. Έχουν γίνει δύο δημοτικά συμβούλια όσον αφορά την αντιμετώπιση του θέματος της κατηστώσης της κομματερής. Το ένα συμβούλιο ήταν ο κ. Σούτυπος 2 Φεβρουαρίου, ο Άρη Παπαδάη Λόγη, του Δήμου, όπου αναλύσαμε την πατροσούλη την οποία είχαμε ανακαλύψει και την είχαν πρέξει μέσα σε 10 μέρες σε πρώτη έντευξη του Μαντερή. Το επόμενο συμβούλιο ήταν το συμβούλιο για το πού μπορεί αυτό το μηχάνημα σου να το και είχαν καταλήξει ομόφωνα, να το πούμε αυτό, ότι θα μπει το μηχάνημα στο ασφαλές σημείο της Κομματερής. Πήραμε τη σχετική άδεια από την αμπελωμένη περιφέρεια, δεν πήραμε το έτσι τέλος στο ασφαλές σημείο της Κομματερής και την πήραμε την άδεια από την προοπτική ότι ο χώρος αυτός για να μπορέσει να καταλήξει, για να μπορέσει να γίνει μια αποκατάσταση. Πρέπει να δει το μηχάνημα εκεί. Και με αυτόν τον λόγο θα δει το μηχάνημα. Τι μεσολάβες λοιπόν και κάνουμε από το συμβούλιο, πέρα από το τριημέρο που θα σταματήσουμε την πραγματεία του διάρκεια του μυαλού. Αυτό μεσολάβες είναι η προσφυγή του Συνόμου της Αθήνας, των Πιτροπέων, το οποίο ενώ είχαμε την άδεια για να ασφαλίσει τη μάχη της Κομματερής και ενώ αυτή η άδεια έλυγε στις 6 δηλαδή σήμερα που μιλάμε, θα είχαμε λύσει το θέμα των σκουπιδιών, αν δεν είχε γίνει την προσφυγή συγκεκριμένη. Τι εννοώ. Μέχρι τις 6 του Φεβρουαρίου θα είχε εγκατασταθεί ο σούκος. 6 Ιουνίου, συγγνώμη. Μέχρι τις 6 Ιουνίου προχτές ο σούκος θα είχε εγκατασταθεί. Γιατί αυτές τις τρεις εβδομάδες δεν μπορεί ο Χριστιανός να σταματήσει να πάει να εγκατασταθεί. Θα είχε εγκατασταθεί λοιπόν ο σούκος. Μέσα στο ασφαλές τμήμα της Κομματερής εξαλάτινου και θα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα είχαμε διακίνηση των κυκλοκαθημερινών σκουπιδιών μας και ταυτόχρονα θα είχαμε ένα θα πληρώναμε να πάρει δύο έτοιμα το καθήκον του Μητροφείου του Μητροφού και την αποκατάσταση της Κομματερής. Τι έκανε λοιπόν ο Σύλλογος του Μητροφού. Εμπόδισε τη λύση. Εμπόδισε να λύσει το Δημοτικό Συμβούλιο το πάγιο έτοιμα του Μητροφού. Εμπόδισε να αποκαταστήσουμε την Κομματερή. Και ξέρετε κάτι, τώρα πλέον με μαθηματική ακρίβεια, σας το λέω 8 Ιουνίου γιατί θα με ρωτήσετε μετά από ένα χρόνο και δεν θυμάμαι πότε σας το είπα κύριε Σούδη, 8 Ιουνίου λοιπόν σας λέω ότι η Κομματερή δεν θα αποκατασταθεί. Όχι από διοικητικούς λόγους, λόγω αδυναμίας πλέον να μπορέσει να μεταφερθεί ο όπλος από το σκουπιδιό σε οποιοδήποτε άλλο σημείο αποφασίσουμε. Κατάφερε ο σύλλογος των Αθηνών του Μητροφού να μου και σε καταλήν και ο φίλος μου Μιχάλης που ήταν στο υποδέκτημα μου και ο υπόλοιποι εκπούντες να μην λύθει ένα βασικό ζήτημα του Μητροφού. Αυτό το λέω γιατί αύριο εσείς κύριοι του Μητροφού θα έρθει να πείτε στην Πάτα το 2006 ήσουν πρώτος μπροστά στα φορτηγά και το και ακόμα θα είναι μπροστά στα φορτηγά. Αλλά η προσπάθεια που κάναμε αυτή τη στιγμή ήταν να λυθεί το θέμα. Να λυθεί ένα πάγιο από τον τροφό και ο ίδιος ο Μητροφός μέσω του συλλόγου το εμπόδισε. Άρα λοιπόν, ξεχάστε την αποκατάσταση της Κομματερής. Σας το λέω 8 Ιουνίου, δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε οικονομική, ούτε ενάρτη, ούτε οικονομική κρίση, ούτε φορτηγά να κατέβουμε στην στον αρχαιολογικό χώρο ή στην Κομματερή να πάρουν τα σκουπίδια να τα μεταφέρουν σε όποια άλλη θέση εγκατασταθεί ο σούκος να τα πιάσει και παραμυθιστήσει και έτσι. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε από τη συγκεκριμένη, τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά μέτρα. Κάποιοι λειτουργήσαν όχι σαν μέρος της λύσης, αλλά σαν μέρος του προβλήματος και σε αυτούς θέλω να πω ότι όσο και αν δεν θέλουν, και είναι πολιτικό αυτό σας λέω, εμείς το πρόβλημα των σκουπιδιών θα το λύσουμε. Στις επόμενες εκλογές, στέλνουμε πάνω στο θέμα του σκουπιδιών και θα κάνει στον Πιτροχό, συγγνώμη, πάει στον Πιτροχό να λύσει το πρόβλημα, γιατί μόνο στον Πιτροχό γίνεται αυτό. Λοιπόν, είχαμε όλα. Όσον αφορά το τρίγωνο, και στην μεριά της επικοίνωσης αντιδήλωσης καταλήτης, είναι ότι πρέπει πάρα πολύ τις κουβεντιάρες να πάνε να αποθέσουν τα σκουπίδια, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το δικά μου πρόβλημα, ο οποίος μου θα κάνει, για να συζητήσουμε για κάποιους άλλους. Θέλω λοιπόν από την παραμυθιολογία και από το τι έγινε και από το τι φταίει. Εγώ πιστεύω ότι ο Σύλλογος του Αθηνών του Μητροφού τελείωσε. Για τον οποίο ήταν απογένωτο στην εργασία τη και τον έδωσε στην Ρώσα. Γιατί έγινε μέρο του πολίτη τη Μαγαλώνη και τη Ρώσα. Τρίμερο και τελειώνω. Εφόσον η
θέση μας. Είναι να πάει στο έξω λατομείο, στο λατομείο για την απόφαση, να φτιάξει το υπόλοιπο όπως έχετε δει, ο Σούμπος έκανε τα δίκτυα. Και αυτός ο χώρος είναι έξω από την εκλογική υπηρεσία, που συνεπώς η εκλογική υπηρεσία εκεί δεν μπορεί να σταματήσει. Και συνεπώς κανένα πέρασμα από οποιοδήποτε στην αρχαιολογία δεν είναι αρκετό για να σταματήσει η εκλογική. Πιστεύω λοιπόν ότι για αυτό το τρίμηνο, όχι μόνο για το τρίμηνο, θα πρέπει να πάμε το πολύ να εναρμοθέσουμε το σπίτι μας στον χώρο εκεί και την επόμενη εβδομάδα να ενεργαστεί ο Σούμπος και να επεξεργαστεί τα σπίτια που θα μαζέψουμε από αύριο μέχρι το τέλος του τρίμηνου. Αυτή είναι η προσωπική μου πρόταση. Όποιος άλλος έχει πρόταση, δεν θέλω να ακούσω κριτικές στη δικιά μου πρόταση, αν άρχισε να το πω, αν θέλει να το φορτώ, αν έχετε να γυρίσει, αν έχετε άλλη πρόταση, παρακαλώ να την ακούσω. Σε κριτική στη δική μου πρόταση δεν θα απαντήσω. Παρακαλώ συγκεκριμένα πράγματα. Έχω βάλει σου είπα, θα λέω τα πράγματα καλά. Τις ευθύνες για μέρα στο μυαλό μου και ευθύνες στο μυαλό μου για μένα είναι ξεκαθαρισμένες. Ευθύνονται όλες οι προηγούμενες διοικήσεις, σωστά οι οργανώσεις, ευθύνονται όλες οι προηγούμενες διοικήσεις. Ευθυνόμαστε εμείς από το Στρέμιο του Λαρίου μέχρι τώρα 4 πινάκια, χρεώστε μας, αλλά σε κάθε 4 πινάκια, σε κάθε 4 πινάκια αυτή η διοίκηση, σε κάθε δεκαετία του Κυπρίου δηλαδή, αυτά τα 4 πινάκια έκαναν πράγματα που δεν είχαν γίνει 40 χρόνια στο Τσίπρα. Το ότι μιλάνε. Βρήκαμε λύση με το Σούκο, δεν θα πούμε τι ο Σούκο κάνει. Βρήκαμε λύση για το Σούκο. Βρήκαμε χώρους για να μεταφράσουμε. Ξεκινήσαμε την ελέγχη για το κλειδί. Την ελέγχη. Η οποία μελέτη επί 40 χρόνια δεν είχε γίνει ποτέ. Είχαν γίνει τρεις οι οποίες δεν εφαρμόστηκαν. Λοιπόν, πέρα από αυτό λοιπόν για μένα οι ευθύνες ρίξανε σε όλες προσωπικά σε ένα πρώτο άνθρωπο. Το θέμα είναι και η λύση και η λύση για μένα είναι μάζεμα των παιδιών από αύριο το πρωί. Και επειδή η δικαιοσύνη τελευταία. Εκτός από την πλήρη. Είναι και λίγο πιτσί. Και λίγο πουλί. Και λίγο και τα λεπράτηση, ποτέ μην φτάσει σε βάση 100 ελευθερία. Εγώ, για να μην σε καμίσει κανένα πρόβλημα, σα ανεβαίνω αύριο σε μια σπουδιά και την οδηγώ στον χώρο που θα μου υποδείξετε. Και δέχομαι να πάω εγώ αυτό χώρο, αν κάτι άλλο δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ και όσου από του παρελθόμενου φορεί και συλλόγου που έχουν πάρει το λόγο. Τι από του φορεί, Πότε θα πει,
είμαστε. Μπορείς να κάνεις καλά. Δεν θα συστοχεύονται, συγγνώμη,
θα μένουν έωθεν. Το δεύτερο, θα πούμε κύριε Βάλλα, μην πιάζεις, μην πιάζεις. Ξέρετε ότι πάντα κύριε Βάλλα, εγώ τουλάχιστον τοποθετούμε και θέσεις και με προτάσεις. Δεύτερο, να σας θυμίσω, γιατί ο χρόνος δεν ειδενίζει σε αυτή τη ζωή. Και πιάνετε τέσσερις με βάρη την περασμένη εβδομάδα του συνόλου των επαγγελματιών. Κοιτούσα στο ίντερνετ το προεκλογικό σας πρόγραμμα. Το οποίο πρέπει να το γράψει και εσύ, κύριε Βάλλα. Ξέρετε τι λέει αυτό το πρόγραμμα. Θυμάστε. Όχι, δεν το βρήκατε σε εμάς, καταλάβατε. Λέει λοιπόν. Λέει λοιπόν. Είναι ιστορικό το ερώτημα, κύριε Αναπρόεδρε. Είναι ιστορικό. Λέει λοιπόν ότι πρώτη στην 31 του δεκάτου θα έχει χωροθετηθεί κοιτά στο νησί. Πρώτη στην 31 του δεκάτου. Που σημαίνει ότι πριν από 12 μήνες ξέραμε όλοι ποιο είναι το πρόβλημα και ξέραμε ποια είναι η λύση του προβλήματος. Η λύση του προβλήματος είναι η χωροθέτηση κοιτά. Εγώ προσωπικά δεν έχω πει κατεπανάληψη σε αυτό εδώ το δημοτικό συμβούλιο. Ότι το πρόβλημα του νησιού δεν είναι πρόβλημα τρόπου, αλλά είναι πρόβλημα χώρου. Όσο πηδάμε για τον επόμενο στον άλλο χώρο, τόσο λύση, ένα λεπτό, τόσο λύση πότε θα βρούμε. Να θυμίσω επίση αυτά τα συμβούλια αυτού του 4 μήνε, αν έχουν υποθεί προτάσει από εμά. Πράγματι, ομόφωνα, έχετε δίκιο, συμφωνήσαμε να έρθει το μηχάνημα Σούπο. Και είπαμε, δίνοντα συνέλεση ακριβώ τη δική σα πρόταση του Φλεβάρι, σας είπα όμως, εγώ προσωπικά το θυμάμαι και σας ανατρέξουν όλοι, ότι το Μάιο και τον Ιούνιο θα σου πήρε βάση στους δρόμους. Γιατί σας είπα ότι και το μηχάνημα χρειάζεται περιβαλλοντικούς όρους και ο χώρος που θα τοποθετηθεί το μηχάνημα χρειάζεται περιβαλλοντικούς όρους. Σας είπα επίσης, και θα το επαναλάβω και τώρα, ότι και τώρα η διαδικασία είναι λάθος. Και μακάρι να κάνω εγώ λάθος, κύριε Βάλλα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα έκδοση περιβαλλοντικών όρων σε μονοσύμματη θέση. Αυτό είναι σαφές, το ξέρουν πάντα. Για να βγάλεις περιβαλλοντικούς όρους, πρέπει να έχεις 3-4 εναλλακτικές λύσεις και να επιλέξεις τη λύση που βλάπτει λιγότερο το περιβάλλον. Άρα εδώ και η διαδικασία πάση και σήμερα. Και είμαστε αρχές Ιουνίου και πάλι ρισκάρουμε τα σπουδή να δίνουν όλο το καλοκαίρι στον δρόμο. Υπόθηκε για τους συλλόγους, το άκουσα. Υπάρχει μια αντίφαση. Γιατί ξέρουμε ότι σε συγκεκριμένη περιοχή κάποιοι αντιδρούν. Το ξέρουμε δικαίωμα να αντιδράσουν. Κατ' επανάληψη έχει υποθεί από εσάς το Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν επιλέγετε να πάτε σε κάποια άλλη θέση γιατί φοβόσαστε τις αντιδράσεις των κατοίκων. Άρα, έχει υποθεί κατ' επανάληψη ότι οι αντιδράσεις και οι προσφυγές των κατοίκων θα μας κρατήσουν για χρόνια πίσω. Άρα, όπου και αν πήγαινε ο Δήμος, θα έχει πρόβλημα με τις αντιδράσεις. Υπάρχει βεβαίως και η αντίφαση που υπόθηκε πριν, αν με επιτρέπετε, ότι αυτός που έκοψε τη θέση ήταν η αρχαιολογία. Δηλαδή μια άποψη που ακούστηκε από την κυρία. Άκουσα μετά τη δική σας άποψη ότι αυτή η θέση κόπηκε από τους κατοίκους. Αναρωτιέμαι, αν δεν είχε γίνει προσφυγή από τους κατοίκους, η αρχαιολογία θα έλεγε όχι. Γιατί απλώς αυτό που θα είχε συμβεί, να σας απαντήσω εγώ τι θα είχε συμβεί, δεν θα είχαν βρει τα σκουπίδια στους δρόμους πιθανόν αυτές τις 15 μέρες. Σε αυτό εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Θα μπορούσε να είχε συνεχίσει να χρησιμοποιηθεί χωματέρι, αλλά οι θέσεις θα κοβόταν, όπως το έχουν πει κατά επανάληψη εδώ, γιατί θέλουμε να βγουν περιβαλλοντικοί όροι εντός αρχαιολογικού χώρου και ζητάμε από την αρχαιολογία να μας νομοδοτήσει θετικά εντός αρχαιολογικού χώρου. Πρέπει να γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Και είπαμε και στο κρατικό συμβούλιο και κλείνοντας την παραδοσιακή να μην κουράζουμε και εσάς και τον κόσμο, ότι το κουβάρι το έχουμε ξεκινήσει και το δουλεύουμε ανάποδα. Και επειδή θα πρέπει επιτέλους σε αυτό το νησί να βρίσκουμε λύσεις, και εγώ θα συμφωνήσω μάλιστα, θα πρέπει να ορίσουμε και το πρόβλημα. Και εγώ θα το πω για πολλωστή φορά ότι το πρόβλημα στην Άνδρο είναι πρόβλημα χώρου και όχι πρόβλημα τρόπου. Σας είπα και το Φλεβάρι και το Μάρτι και τον Απρίλιο και το Μάιο και τώρα θα το ξαναπώ και πάλι. Όπως επικαλυστήκατε τη διαδικασία του κατεπήγοντος για να γίνει μια απευθείας ανάθεση για 250.000 ευρώ και εγκρίθηκε και χαίρομαι που εγκρίθηκε, θα μπορούσε να είχατε επικαλυστεί την ίδια διαδικασία, αν όχι από την 1η Γενάρη, από τις 5 Φλεβάρι, να έχει χωροθετηθεί για να έχει PPM σε οποιοδήποτε σημείο στο νησί και στο συγκεκριμένο χώρο σήμερα
να έχει τοποθετηθεί ένα θεματοποιητή, ο Σούκο, οποιοδήποτε μηχάνημα θέλετε και να μην είχε συμβεί κανένα απολύτω πρόβλημα. Δυστυχώ δεν επιλέχθηκε αυτή η διαδικασία. Επιλέχθηκε η διαδικασία του να είμαστε στο εξάμεινο και να μην έχουμε υπογράψει καν σύμβαση για τη χωροθέτηση στην Κυφρίνη. Όπου δεν επικαλεστήκαμε τη διαδικασία του καθηγήματο και αναρωτιέμαι γιατί άρα. Σήμερα λοιπόν και κλείνοντα, θέλω να πω ότι το πρόβλημα του σπουδιού θα πρέπει σοβαρά να το δούμε σε τρία επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι τι θα κάνουμε το τρίμηνο. Το ένα δεύτερο επίπεδο είναι τι θα κάνουμε τις επόμενες τρεις μήνες μέσα από το μηχάνημα που θα χωροθετήσουμε. Και το επόμενο επίπεδο είναι τι θα γίνει στο μακροπρόθεσμο στάδιο. Είναι τρία ξεχωριστά πράγματα τα οποία με συνένεση συμφωνώ απολύτως και γι' αυτό καλό είναι να μην δυναμητήσουμε το κλίμα. Εμείς δεν είχαμε εδώ με σκοπό να δυναμητήσουμε το κλίμα, αλλά σαφώς δεν υπάρχει περίπτωση να μπαίνουν και θέματα αναπάντητα. Αυτό είναι δεδομένο και απόλυτο. Δεν είχαμε εδώ να δυναμητήσουμε το κλίμα. Θεωρώ ότι αυτό το κεφάλαιο πρέπει να κλείσει και να βρούμε λύσεις και στα τρία ξεχωριστά επίπεδα του προβλήματος. ανάδοχος για τη μελέτη
και τότε να δούμε πώς θα χορέψουμε όταν θα δούμε προτάσεις τραπέζου για τον καινούργιο χώρο. Ήδη πρέπει να ξέρετε ότι έχουν ανεπίσημα γίνει έρευνες, όχι με την επίσημη διαδικασία, για τον καινούργιο χώρο. Ο καινούργιος χώρος θα τον έχουμε γρήγορα. Τη μελέτη θα τις έχουμε τέλος του χρόνου. Καλό το λέγαμε. Τις προσφυγές του Συμβούλου Δημοκρατίας μπορεί κάποιος να τις αποφύγει. Επίσης, σας λέω το εξής, ότι η χωροθέτηση θα προχωρήσει κανονικά τη διαδικασία. Απαντώ στον κύριο Βραζέρη. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία με την οποία μπορούμε να μαζέψουμε κάποιους ιδιοκτήτες από τους 10 υποψήφιους χώρους, γιατί έχουν βρεθεί ιδιοκτήτες πώς να καταγραφούν και να πάνε να πάρουν το χωράφι. Αυτή η διαδικασία είναι διάρκεια και θα πέσει στους Συμβούλιο Δημοκρατίας. Υπάρχει διαδικασία επιλογής χώρων με καμιά πενταριά κριτήρια, στην οποία εισηγούνται οι υπηρεσίες για να βρουν την υπηρεσία. Άρα δεν υπάρχουν τέτοιες γρήγορες και βιαστικές διαδικασίες. Άρα λοιπόν, για να μην πετάμε το δαλάκι στις κερκίδες, το ερώτημα είναι τι κάνουμε τώρα για τις επόμενες 15 μέρες. Οι επιλογές μας είναι ή πάμε στον ίδιο χώρο και τα αποθέτουμε και μπορούμε να επικαλεστούμε το εκτός αρχαιολογικού χώρου μέρος, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, άσχετο αν αυτό σημαίνει, ή κάπου αλλού. Να ακούσω το αλλού, παρακαλώ. Δηλαδή, ζητάμε παράταση χρόνου 10-15 μέρες να πάμε το μηχάνημα αντί να δουλεύει και αυτή δεν την έχουμε πουθενά. Και έχουμε ένα νησί κάτω από ένα ζυγό, ο οποίος δεν είναι μόνο απλός ζυγός, είναι και ζητήματα υγείας, καθαρά. Και όποιος νομίζει ότι αυτό είναι επίφαση, ας έρθει να το πει δημόσια, ότι επικαλούμαστε μια ανύπαρκτη ιστορία και τα σωτήρια και τα προβλήματα υγείας. Εχθές ήρθε ο άνθρωπος και μου λέει, πήγε να δεις τα σκουλίκια στον δρόμο, μέσα στην πόρα. Με αυτές τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, επειδή έχω ατομική ευθύνη για αυτήν την ιστορία του Σουμπίδια, όπως λέει ο Γιάννης και για πολύ το δίκιο, θέλει να μου την καταλογίσετε όλοι. 100% την εγώ. Δεν είχε κανένας άλλος δίκιο από μέχρι τώρα. Εγώ την έχω. Σας λέω ότι για να τελειώσουμε αυτό το πράγμα, να τελειώσουμε αυτή την ιστορία, πρέπει να δοθεί χρόνος χρήσης του χώρου για τις επόμενες 10-15 μέρες να μπορεί να έρθει και να εγκατασταθεί το μηχάνημα. Για να μπορέσει να δουλέψει τα σκουπίδια μας τα καθημερινά, ούτως ώστε να γίνει και ταυτόχρονα μέσα σε αυτό το τρίμηνο η διαδικασία για τα επόμενα και τα επόμενα δύο χρόνια. Δεν υπάρχει καμία άλλη διαδικασία. Αν υπάρχει αλλού χώρος, να μας πείτε που μπορεί να πάμε. Θέλω να σας πω ότι όταν λερώσουμε ένα χώρο σε ένα μέρος, δεν επιτρέπεται να πάμε να λερώσουμε έναν άλλο. Και επειδή επικαλεστεί κάποια θέματα υγείας, θέλω να σας πω ότι το γεωγραφόμενο των Αθηνίων είναι η αρχή του μεγάλου ποταμού. Και αν κάτι γίνει, εξή αέρα έρθει στην κουβέντα, θα φτάσουμε μέχρι το παρκό. Και με το σπίτι θα πάει χιλιά. Και θα περάσουμε να αφήσω τη μόνα, θα ξεκλείνω στο σπίτι. Θα φτάσουμε παρκό. Με συγχωρείτε κύριε μου, δεν θα πω λόγο. Θα πάρω τον παρόντα φίλο. Θα μιλήσει ο κύριος, είπαμε να τελειώσουμε εμείς το τοποθετήσεις, θα μιλήσει. Απευθύνω λοιπόν μια ερώτηση στην κυρία Τζοάνου, λέγοντας ότι σήμερα γίνεται αποκομιδή σκουπιδιών και πάμε στον οικισμό του Γαβρίου, δίπλα στα σπίτια, σε υδροφόρα ορίζοντα και έχουν κάνει 100 τόνους εν απόθεση και δεν έχετε πάρει πίσω από του Χρήστη του μαμά η κυρία Τζοάνου. Πήγα προσωπικά και τα είδα εγώ βεβαίως.
και δεν είχατε την ευαισθησία να ρωτήσετε. Στο σχολείο τα σχολεία. Μην μιλάτε, δεν είμαστε αντίθετοι. Είμαστε όμως, θέλουμε να σεβόμαστε λίγο τους αγώνες. Σεβόμαστε το παρελθόν. Είμαστε όλοι αγώνες και είναι ξένος. Μην μιλάτε, παιδιά, μην μιλάτε. Ξέρουμε τι έχετε κάνει κι εσείς. Ξέρετε το τι κάνατε. Και το τι κάνατε. Πρέπει να αποθέσει 50 τόνους το λιγότερο μέσα στον οικισμό, χωρίς να έχουμε την ευαισθησία να τα πάρουμε σε κούρδες, ρε παιδιά. Εγώ είμαι σύμφωνο. Να σεβόμαστε λίγο στους κανόνες συγκινήσεις. Αυτό ζητάμε, τους κανόνες συγκινήσεις να σεβόμαστε. Και πώς τους έπαιξε αυτό το λόγο. Δεν τους γνωρίζεις, πρέπει να μάθεις. Τους γνωρίζουμε πολύ καλά. Τους γνωρίζουμε και πολύ καλά. Ακούστε, από την ευθύνη να πούν τι θα κάνουμε στα δύο ζητήματα που μπήκαν εδώ μέσα. Οι καταγγελίες, εσάς που είστε καταλόγους καταγγελίες, και βλέπω το πρόσωπό μου. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Πόσο να κάνει μια πρόληψη, να κάνει μια πρόταση. Τα σκουπίδια να μην πάνε στο ανωγάλιο, να πάνε στην πλατεία. Κάντε όμως εδώ. Αλλά όμως εγώ δεν δέχομαι να αφήσουμε το κύριο πρόβλημα. Υπήρχαν τη διαδικασία, είναι δύο τα ζητήματα. Γιατί πρέπει να σταθεί η συζήτηση του αν καλώς πήγαν στο περίγυρο του γραφείου, ξέρω εγώ, πήγαν και ούτε οπουδήποτε. Όλοι οι δημοτικοί εκλεγμένοι αντιδήμαρχοι και σύμβουλοι φορτίζουν να απομακρύνουν τα σκουπίδια από τα μαγαζιά και να πηγαίνουν σε κάποια σημεία όχι εκλεγμένοι. Είμαστε αντίθετοι σε αυτό και σε όλα. Αντίθετοι είμαστε με τον τρόπο που τα μαζεύουμε. Τον πρόχειρο τρόπο που τα μαζεύουμε. Είμαστε σύμβουλοι. Σε εσύ οδηγίες και αυτό, Ανδρέα. Θα μπορούσαμε να έχουμε σάρκους και να τα συγκεντρώνουμε. Όχι να τρέχουμε τα ζωμιά και να δίπλα στα σπίτια. Αγόρασε εξουσίως μπουρδες την περασμένη φορά και τα βάλαμε. Δεν είδα κανέναν, μα κανέναν να βάλει λεφτά και να βάλουμε το τελείο. Για να πάρει στους γραφείς, για να κάνουμε μια δημοσία που έχει στους γραφείς, για να κάνουμε μια δημοσία που έχει στους γραφείς. Την προσωπική διαταγή, η οποία εκκρεμεί αυτή τη στιγμή στους γραφείς, εξαιρεί μας το χώρο έξω από το καταφύλαμε, χωρούν να τους σκίσουν να παραπούν την υποσχολία ταγή, να αναποθέσουν σκουπίδια στο λατρομείο και εξετάσουμε. Όχι, Δεν μπορεί να πει ότι 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 δεν μπορεί να πει ότι
Παίρνετε μια άλλη άποψη. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχει άποψη. Όχι, Ανδρέα, άκου μια απάντηση την οποία θα αφήσω. Χρησιμοποιήσαμε την περασμένη περίοδο του χειμώνα τις βούρδες, τα σακιά, γιατί μπορούσαν τώρα δεν να αγγίζεται το σύστημα. Δυστυχώς, οι οσμές και τα σκουπίδια, όπως πλησιάζει, δηλαδή ήταν αυτό, δηλαδή δεν είναι δύσκολα πια. Για να μπορώ να κάνω εγώ αυτό, αλλά πηγαίνετε να δείτε απόψε τι γίνεται πίσω από το Χρήστο το Μαμάι. Μιλήστε με τους κατοίκους που με έχουν πάρει 4 άτομα τηλέφωνο ότι θα προσφύγουν στον εισαγγελέα γιατί δεν μπορούν να συγκράτουν την ισορροπία. Θα μπορούσαμε να μπούμε σε σφάρια και να άλλα ανθρώπινα το κάνουμε και έχουν ελάχο μετά. Μετά τον αγάπη να πλησία αρχή έχουν να πάρουν όλες τα κοινά. Παρακαλώ. Νομίζω ότι ο Θωμάς μετάλλευσε ως προς τα τρία μέρη. Δηλαδή την ιεράρχη των προβλημάτων πώς πρέπει να γίνουν. Μπορεί να προτάσει να τις βρούμε, αλλά όπως το τοποθέτησε ο Θωμάς, νομίζω ότι ήταν σωστή τοποθέτηση. Φοβάμαι ότι πηγαίνουμε ψάχνοντας. Πρέπει να πάρουμε ένα μπούσουλα με εναλλακτικές λύσεις. Δεν ξέρω πόσα στρέμματα έχει αντρολογικά, νομίζω ότι είναι 800. Αν είναι 800, θα μπορούμε 10 για το μηχάνημα πρώτο. Δεύτερο, από προχτές ψηφίστηκε ένα νόμο που μπορεί να το μεταφέρουμε με αυτοκίνητο, με πλοίο, τα σκουπίδια. Εναλλακτική λύση. Και όχι με πλοίο αυτά που βρωμάνε, αυτό που φέρνει τη βενζίνη. Από την πιάσμα τέτοιο, να μας καλύψει να μας δώσει και άλλοι βίλοι κάποιες μέρες να μεταφέρουν κάποιες σκουπίδια, δεν το μεταφέρουν. Τρίτο. Νομίζω δεν ξέρω το κάτι που παρεμβόμαστε, γιατί σήμερα μίλησαμε 6 μέρες του κάτι είναι σύμφωνοι. Σύμφωνοι, το κάτι δηλαδή με δόνει και δύο ψήφους. Γιατί πήρε τον παραφρασάκι και η παραφρασάκι ψήφο. Και ότι μπαίνει και επηρεάζει. Και ο κορές έχει σχέση. Λοιπόν, προτείνω. Πρώτα απ' όλα, δεν παίρνω σε ευθύνες, όπως πρώτος μπήκα τότε με την παρέα και το χρησιακή, προτείνω αύριο που μπαίνω πρώτος, συνοδικός να κουβαλήσω σκουπίδια όπου πήταν τα πάμε και εκεί παπαγορεύεται και τα πάμε. Δεύτερο, προτείνω. Θέλω να έχω διοργάνωση με μεγάλες πέρες κόμματα στην Αθήνα και θα καλέσω και την το Δήμο και την αντιπολίτευση. Να έχουν και οι δύο παρατάξεις και οι τρεις που είναι να πάμε και να κάνουμε μια μεγάλη πέρες κόμματα στην πιο της Αθήνας. Ακόμα προτείνω δυναμικά. Τρεις σκουπίδια να πάμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και να βγαίνουν στα σκουπίδια να προκάνουν την υποτιμότητα του Υπουργού. Πρέπει να δούμε και αρχίδια για να μας υπολογίζουν. Ξεκάθαρα πράγματα. Συγγνώμη για το να μας υπολογίζουν. Δεν μας υπολογίζουν διαφορετικά. Το να πηγαίνει παγκοσμιά και ο καθένα πει να σπεκουλάζει απάνω σε εμάς είναι λάθος. Νομίζω ότι δυναμικά όταν έρχονταν το καράβι τώρα και το δίνανε το κόμμα τα παιδιά στους κάμπους και δεν έφυγε έτσι μας είναι καράβι εδώ πέρα. Μας δίνανε κάτι σαμπούρες και το 7 το κάτι άλλο το κεφαλαιοδιακαριούλη. Προτείνω λοιπόν το εξή. Αύριο το πρωί ξεκινάμε και πάμε εκεί που απαγορεύεται και βάζουμε τα σκουπίδια. Όποιος νομίζει ότι θα βρεθεί άλλος χώρος, πώς θα σου στηρεθεί ότι δεν που θα βρεθεί λιγότερο από 5 χρόνια και γερασμένος. Θα πρέπει να περάσουν τα πόρτα δικαστήρια, κανείς δεν θέλει σκουπίδια. Δεύτερο, μέσα στην εβδομάδα να αναλαμβάνω εγώ να συναντηθούμε με την ηγεσία του Υπουργείου, τον Υπουργό, την Υπουργό, τον κύριο Στεφάνου. Και τον Πάπιο που τα λαγκρίζει σήμερα μαζί. Θα μαζευτεί και τις δύο όλοι όμως, όλο το Ιστεβά, εσείς όπου να αρχίσουν να λέει ένα το κι άλλος και είπες και λοιπόν τη διάφορα που ξέρεις τη δουλειά έχουμε χρόνια. Θα πρέπει μαζί να δώσει τα χέρια και να πάμε στο Υπουργείο μες στην ομάδα που δεν πάει άλλο, τέρμα η άλλος. Δεύτερον, αν πρέπει να κατεβάσουμε τα πάμε και είναι απογορευμένο. Αν είναι λοιπόν 80, 800 στρέμματα, δεν θέλουμε 10. Τι είναι τα αρχεία, τι πρόβλημα είναι που ξεκινάνε εκεί. Πρέπει κάποια στιγμή θα πρέπει να πάμε πάνω από τα αρχεία στα τρόπους που δεν παθαίνουν τίποτα. Αλλά άλλο εκεί που ήταν ανοιχμένα. Γνώμη μου λοιπόν τις δυναμικές λύσεις εναλλακτικές του ειδική. Διότι δεν σας το περίμενα ότι εσείς θα μπορούν να υπάρχει τέτοια πράγματα. Και αν οι κάτοικοι των περιοχών γκρινιάζουν, μπορούν να τις απολωτηρώσουν. Μπορούν να τις ορθεί. Αλλά δεν μπορούν να τις οικογένειες. Να φύγω από το περιμένει και δεν θα φύγετε, δεν θα φύγετε καθόλου τώρα. Με συγχωρείτε, και λέτε τα σκουπίδια σε αρχαιολογικό χώρο. Είσαστε σοβαρό κατά που λέτε. Δεν το νοιάζει. Είναι προσβολή για την ιστορία των προγόντων μου. Για χρόνια πολλά δεν υπάρχει ασχολή. Δεν μπορεί με τα σουτήρια. Δεν υπάρχει ο κόσμος.
είναι και φίλοι. Δεν μπορεί να σπαθεί το αγώνα τα θέματα και όπω λέτε στην δεύτερη συνεργασία. Δεν θα πούμε όλα. Και θα αφήσω τι κρίσει να πέντε που είναι κόμπρα. Α τα αφήσει τα πράγματα. Δεν θα ήταν σαν μικρό τη Γιάννη Κόρδα. Τα κόμματα είναι χαμένα. Δεν είναι βιολογικό χώρο. Πάρε η βρώμα μας ενδιαφέρει, η βρώμα. Η βρώμα κοιτάξει να πούμε όλα τα σπίτια μας. Να μην πέρνουν τα σπίτια, να πάρε. Δεν πέρνουν τα σπίτια, να πάρε. Δεν πέρνουν. Δεν πέρνουν, δεν πέρνουν. Δεν πέρνουν. Με ξέρεις, σε ξέρω, δεν πέρνουν. Όλοι θα παραβάλλουν να μην τα πάρουν. Εδώ πέρνουν σου κάτω. Λοιπόν, επειδή είναι μια τροπή άλλη στο θέμα, οφείλω και εγώ να πάμε αυτή. Ο οποίος είναι γνώστης εκεί του χώρου, πολύ καλός, είναι και εγώ καμένος από την αρχαιολογία εκεί πέρα, και οφείλω να κάνω μια σύντομη ενημέρωση. Πρέπει να θυμηθούμε ορισμένα πράγματα. Πότε άνοιξε η χωράγια εκεί πέρα, πριν το 70, έτσι είναι, πριν το 70. Πώς άνοιξε η χωματοδιοίκη, εκεί, σαν χωματοδιοίκη του Δήμου Άνου, μόνο του Δήμου Άνου. Πότε πήγανε όλες οι κοινότητες στα σχολεία εκεί, μετά το 90, 90-91, όταν συστάθηκε ο σύνδεσμος, σύνδεσμος Δήμου και κοινοτήτων. Τότε πήγανε όλα τα σκουπίδια του νησιού εκεί. Και μάλιστα έγινε και το πρώτο έργο διακίνησης από λιμάνι. Πότε ήρθε η αρχαιολογία, έτσι για να προγραμμίσω μόλι. Το 1994. Και τι είπε η αρχαιολογία, είπε ότι απεγκέντησαν ίχνη προϊστορικών αρχαιοτήτων. Και ξέρετε πού τα βρήκε, σε μία έκταση δύο στρεμάτων. Σε μία έκταση δύο στρεμάτων στην κορυφή του λόφου. Και ξέρετε πόσο αρχαιολογικό χώρο όρισε, 780 στρέμματα. 780 από δύο που βρήκε. Και ξέρετε τι περιέλαβε μέσα σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο. Δύο λατομεία με άδειες λειτουργίας, τα οποία κατάφερε και τάκτησε. Και το σκουπιδότοπο το νόμιμο που είχαμε μέχρι τότε. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει. Τότε ήταν νόμιμος και δεν ήταν άδειες. Δεν υπήρχαν άδειες το πραγματικά του τίποτα. Λοιπόν, μην διακόπτετε, παρακαλώ. Τι θέλαν να μας πούνε οι αρχαιολόγοι, ότι κάτω από τα λατομεία που είχε αφαιρεθεί το έδαφος σε βάθος 50 μέτρων να βρίσκαν αρχαία, τι είχαν οι αρχαίοι, γεωτρύπανα και επαφητεύανε στα 200 μέτρα, ή κάτω από τα σκουπίδια που υπήρχε ένα στρώμα 200 μέτρα να βρίσκαν αρχαία. Λοιπόν, τι έκανε η αρχαιολογία μέχρι σήμερα, από το 1994 μέχρι σήμερα, έκανε κάποιες ανασκαφές, δεν ξέρω αν απελευθερώσετε το υπόλοιπο ας πάνω του μπορούσε, δεν ξέρω αν το έχει απελευθερώσει. Κάποιες ανασκαφές, πλήρη ότι θέλει σημαντικές αρχαιότητες, σύμφωνο στην έκταση των 2-3 στρεμάτων, και τι έκανε με τα υπόλοιπα στρέμματα. Έκανε καμία ανασκαφή στα υπόλοιπα στρέμματα, πού τολμάει να κάνει. Πού να κάνεις, στο λατομείο το σκαμμένο. Μετά αναρωτιόμαστε γιατί τόλεψε αυτή η χώρα. Αναρωτιέμαι σε άλλη χώρα θα τολμούσε αρχαιολογική υπηρεσία να ορίσει αρχαιολογικό χώρο με 780 στρέμματα. Και μας του λέει ξαμπουκά σήμερα και μας λέει δεν σας αφήνω να πάρετε το σούπο εδώ πέρα. Γι' αυτό έχουμε το γεύση και καλά κάναμε και το γεύσαμε. Και τολμάμε εμείς να τους ρωτήσουμε πού θα πάρουμε το σουκό. Αύριο πρέπει να πάρουμε τα σκουπίδια και να τα πάμε εκεί. Τελείωσε. Αλλά τα
Έχουμε φτιάξει από έναν άσφαλτο θαλάσσιο από όλα τα μονοπάτια που μιλάμε για την αρχαιολογία. Όλα τα μονοπάτια που παλιά ερχόμουν εδώ από το 87 με τα πόδια από τη Σταυροφέδα στα Λάθο Καρδίνια. Παρέτε, όποιος είναι. Προχώρησα με τα πόδια τη Σταυροφέδα στα Λάθο, περπατώντας 2 ώρες με την γιαγιά μου στον πόδο. Ο δρόμος πήγε το 2004, γιατί με τυπογράφου μεγάλη. Μετά, το ρεύμα πήγε το 2002, σταμάτη, τότε πήγε. Έζησα λάπα και τρελαίου. Και τώρα, φτάνουμε το 2011. Φτάνουμε το 2011. Ο Νίκος είναι ακόμα με συμβάσει στην τελείωση της χρόνια ενερήτης, είναι άνεργος αυτή τη στιγμή. Πετάχθηκε έξω, δεν υπάρχει πρόβλημα, νομότυπα πετάχθηκε έξω. Από δικό σου λάθο, σαν κλίματα. Συμμετέχω στα κοινά 10 χρόνια. Είμαι σε πολιτιστικά, πολιτικά πράγματα, γιατί δεν θέλω να το μετακινηθώ. Έτσι, σε μια δημοκρατία που δεν το προσώπω, το καμπακιά σαν πρώην καμπέλο. Έτσι. Από εκεί και πέρα, σύλλογο Μητροπού, Αλάβου, Μητροπό, Αλάβου, Σαγανιά, Ιφάλικα, Τσασά, Μουρέι. Κάθε καλοκαίρι, ήδη, το έχει πιλώσει τα δωμάτια, γιατί εγώ μου είναι μόνο, έτσι. Τρώω, όχι πιστεύετε, τρώω καρκίνο, αναπνέω καρκίνο, έτσι. Δεν ξέρω τι θέλει, μα τσίτα που με δίνεις, δεν έχουν κατηγορίες. Αναπνέω καρκίνο, ολωνώ, έτσι. Ολωνώ, πάλι ξεκάνω σκουπίδια, έτσι δεν είναι. Σωστά, ναι ή όχι. Λέμε να πάμε τα σκουπίδια στο απέναντι σημείο, όπου έχουμε ποτάμια, σωστά, λέει ότι έχουμε το μηχάνημα, δεν ξέρω να μας εξήγησε κανείς όλη την ώρα, τι κατάλοιπα αφήνει, πού θα αποδικεύω τα σπίτια δίπλα για να γίνεται προεργασία, δεν μου το εξήγησε κανένα, κανένα. Ναι, εγώ με φωνάξατε σήμερα σαν αντιπρόεδρο, είναι σημαντικό θέμα που λέει να κάνω σύντομα, είναι σημαντικό θέμα, είναι θέμα ζωή, θέμα υγείας που λέει να κάνω σύντομα. Θα σου εξηγήσω, είμαι αντιπρόεδρος συλλόγου. Όχι, δεν θα έχεις γνώση τι είναι το κάνημα και το δεύτερο. Όχι, αλλά η πρόσκληση ήρθε τώρα. Η πρόσκληση ήρθε τώρα. Δεν ξέρω, θα ξέρεις να με εξηγήσεις τώρα. Έτσι, μάμα. Θα πάμε στο οικόπεδο. Χωρίς να ξέρω τι κατάλοιπα αφήνει, δεν μου το εξήγησε κανένα, συνεχίζει. Και τι γίνεται τώρα, αυτό είναι το προσωπικό αποτέλεσμα. Γιατί, γιατί σημαίνει. Από εκεί και πέρα, τι, τρεις μήνες. Από εκεί και πέρα, τι θα γίνει. Ποια είναι, δεν μου εξήγησε κανείς να μου πει, ξέρεις κάτι λίγο. Ο Δήμος Άνδρου έχει αυτό το χώρο, πάμε στο νησί, έχει αυτό το χώρο, έχει αυτό το χώρο που θα ανοίγει και έχει αυτό το χώρο. Έχω επιλογές που μπορώ να πάω να πει στο σπίτι, σαν Δήμος Άνδρου. Δεν έχω. Δεν μου εξηγεί κανείς. Να μου πει, ξέρεις κάτι, αυτό είναι το πράγμα. Τα δεκαστρέφα. Εκεί να το πάω. Το είπε κανένας. Τόση ώρα όχι. Σαν Δήμος Άνδρου. Μόνο ξέρουμε να λέμε την αρχαιολογία. Για κάτσε μάστερα, γιατί έχετε το άλλος για το κλάμπι ή για να πάει στην παραλία του. Έχετε την αρχαιολογία, έχετε το ξένο συντερμανό που περνάει από τα λάθη και λέει ρε παιδιά, έχετε το δε σαν λάθο. Ρε παιδιά, πού είναι τα μονοπάτια σα που τα διαφημίζετε χάρτε του μονοπατιού μα. Πού είναι τα μονοπάτια τη πέρα, άσχα τα σπουδιά. Μια μέρα δεν πειράζει. Γιατί δεν έτσι έπρεπε να γίνει. Έτσι, δεν διάβασα το θέμα, αλλά σου ζητώ για την αρχαιολογία. Από εκεί και πέρα, ποια είναι το αποτέλεσμα. Δώστε μια. Πείτε μου κάποια σημεία, ποια είναι η άνοιξη. Ποια είναι η άνοιξη που μπορεί να σχολιάσει τα σκουπίδια, ποιο. Η μία πρόταση δικιά μου μπορεί να κρύβει και φανταστική, έτσι. Είναι, αφού έχουμε τόσο εφημιστέ, αφού έχουμε τόσα λεφτά πάνω στην άνοιξη, σαν νησί, σαν εφημιστέ, εφημιστέ, έχουμε τόσο εφημιστέ. Ναι, όχι, δεν είναι κοιμάσα. Να σταματήσει από την πέρα και να ζητήσει το ίδιο, όπω είπα και δεν μπορεί να τα δώσει. Σύστρα βέβαια είναι για πλοίο που είπε τη μεταφορά μπορεί να γίνει και μπορούμε να κάνουμε δικό μας πλοίο, που δεν άσου κανένα το διαστό της κοινή. Να κάνουμε κάποια κλίωση, να μαζέψουμε λεφτά στην επόμενη σαν. Να πάει. Το πλοίο να πάει. Το πλοίο να πάει.
Πολύ γρήγορα, πρακτικό θέμα. Ονομάζομαι Κάρολος Γιαγιάννης, είμαι νέος κάτοικος της Άνδρου και είμαι και εγώ ένας εθελοντής στην νεοσύστατη αυτή ομάδα που έχουμε φτιάξει για να προωθήσουμε το θέμα της ανακύκλωσης, γιατί πιστεύουμε και εμείς ότι είναι το μέλλον του νησιού. Και με την ευκαιρία σας καλώ όλους να βοηθήσετε, να προωθήσουμε, να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να προσφέρετε και όλη την υλικοτεχνική υποδομή ως Δήμος για να λειτουργήσει η ανακύκλωση μέχρι να τελειώσει αυτό που έχετε αποφασίσει ως Δήμος, να τελειώσει το σύστημα Σούκο. Γιατί αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι με προθεσμία λήξεως. Σωστά. Εφόσον ως δημοτικός, τώρα όμως μιλάω εκφράζοντας τον εαυτό μου, δεν είμαστε παράταξη. Εμείς είμαστε απλά εθελοντές που θέλουμε να βοηθήσουμε για την ανακύκλωση. Εγώ εκφράζω τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Εφόσον ως δημοτικό συμβούλιο έχετε αποφασίσει να έρθει το μηχάνημα του Σούκου, εγώ σας καλώ να πάρετε σήμερα απόφαση, γιατί αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπος είναι αποφάσεις. Να αποφασίσετε σήμερα πού θα μπει ή σήμερα ή μέσα στις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24 ώρα, πού θα μπει το μηχάνημα του Σούκου. Και το μόνο ρεαλιστικό που μπορεί να γίνει για τα σκουπίδια για τις 15 αυτές μέρες είναι να πάει εκεί πέρα που θα πάει και το μηχάνημα και να είναι τα πρώτα τα οποία θα γίνει η επεξεργασία του από το μηχάνημα. Δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική λύση κατά τη γνώμη τη δικιά μου, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Από εκεί και έπειτα, αυτούς τους τρεις μήνες που θα δουλέψει και ελπίζουμε όλοι να δουλέψει, τέλος πάντων, γιατί είναι μια προσωρινή λύση, το μηχάνημα του Σούκου πρέπει να δουλέψουμε όλοι, ώστε μετά τους τρεις μήνες να αρχίσει να δουλεύει συστηματικά και σωστά η ανακύκλωση, να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών στο νησί. Θα φέρουν τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα από το νησί, θα πηγαίνουν εκεί πέρα που πηγαίνουν και από εκεί και έπειτα θα υπάρξει και όφελος. Να βάλουμε να στήσουμε παρατηρητήρια στο νησί για να δούμε πού δεν δουλεύει και να βοηθήσουμε να δουλέψει. Και τέλος πάντων να έχουμε όλη μια θετική συμβολή σε αυτό που λέγεται μελλοντικό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων. Εμείς την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μια εκδήλωση στον κινηματογράφο της Άνδρου, όπου θα δείξουμε ένα μικρό φιλμάκι σχετικά με το ίδιο πρόβλημα στη Μύκονο και θα κάνουμε συζήτηση. Ελπίζω σε ένα τέλος πάντων πλαίσιο όπου να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε όλοι και αιρετοί και απλοί πολίτες και να ξεκινήσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο πώς γίνεται η ανακύκλωση, να φέρετε κάδους όπως είπατε και απορριμματοφόρα να αρχίσουν να συλλέγουν μετά το τρίμηνο του Σούκου και να λειτουργήσει σωστά το θέμα της ανακύκλωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι παλιός συμβούλος, είμαι εδώ πάντα, τρεις δεκαετίες. Έχω κάνει και συμπολίτευση, κάνει και συμπολίτευση. Επί τόσα χρόνια το θέμα των σκουπιδιών εωρείται. Εδώ θα είναι η κολοστή φορά για την οποία θα ασχοληθούμε και δεν θα είναι και η τελευταία φορά. Το θέμα μονίμως είναι το ίδιο. Διερωτώ με λοιπόν. Η αδυναμία των τριών δήμων, των προηγούμενων που ήταν χωριστά, η αδυναμία πλέον του ενός δήμου που είμαστε τώρα, πού οφείλεται που δεν μπορεί να λυθεί το θέμα των σκουπιδιών, ποια είναι η ηλικία, η δική μου ερώτηση είναι, έχω σχηματίσει τόσα χρόνια, είναι η αιμονή σας και η αιμονή μας να θέλουμε να πάρουμε μόνο τη Σαγκοπέτα υποψήφιο χώρο για σκουπίδια. Μέχρι τώρα αυτό έφτιαγε και πάλι αυτό θα φτιάξει και πάλι κύριε Δήμαρχε. Αυτό που προτείνεται για τα σκουπίδια να βάλετε εκεί, πάλι σε δύο μέρες θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Κάποιοι από αυτούς που αντιδρούν και δεν μπορούν να τους στηρίξουν το δικαίωμα δυστυχώς, θα προσύρουν ξανά και θα σταματήσει να τα δείχνουμε. Ρωτάμε λοιπόν, τι προτείνουμε εκείνο που ξέρουμε ότι άλλο θα σταματήσει. Γι' αυτό και δεν είδαμε το θέμα. Και το ίδιο θα αφιβάλλω. Αν θα προκύψει κάτι θετικό, ας το διαβάσεις.
Ποτέ. Ποτέ. Ο πρώτος ήταν η Τουρκωτή, αν θυμάστε καλά. Μετά ήταν ακόμα. Ούτε μετά ήταν. Ούτε μετά. Πώς δεν είναι. Μετά ήταν ο κορφή της Ιλίας, μετά το Μαυροκάταρο και μετά οι Ανεστές. Γιατί δεν θα πας τώρα ο Τάταρο. Ακούς μιλήσα. Άρα... Άρα... Λέω ότι ποτέ δεν είχε προταφεί. Είχε, καλά. Δεν ήταν η τελευταία μελέτη χωροδέψης, δεν είχε μέσα τη τελευταία. Μία είναι η μελέτη χωροδέψης. Λέω ότι μην μπερδεύεις το πράγμα με τη διαχείριση του χώρου των παραγόμενων σου παιδιών σε σχέση με τη μελέτη χωροδέψης. Την άλλο τον άλλο πάντα. Το ζήτημα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία απαγόρευση του συγκεκριμένου χώρου. Είναι αλήθεια. Είναι δικαστική απόφαση. Και απ' την άλλη έχεις εσύ σαν γιατρό να επιλέξεις την υγεία του κόσμου. Θεωρούμε λοιπόν ότι σκέψε. Το θέμα είναι απλό. Υπάρχει ο νόμος. Εμείς μπορούμε να πάμε αύριο να πάμε τα σύνδεμα να πούμε να πάμε να πάμε αυτό. Λοιπόν, έτσι θα γίνει. Προφανώς. Έτσι θα γίνει. Για να δει, εγώ σήμερα το πρωί θα πω το δικαστήριο για τα σκουπίδια. Σήμερα το πρωί. Δικαζόταν και ο κύριος από εκεί, και ο κύριος Βάμπουγας, το πρόεδρος αυτό του συνδέσμου. Σήμερα το πρωί. Πήγα στη Σύρο, διδάστηκα και γύρισα. Για τον ίδιο λόγο. Για τον ίδιο λόγο. Ότι χρησιμοποιούσαμε παράνομο χάδα. Έτσι, θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι υπάρχει η υγεία του κόσμου, έτσι, και υπάρχει και, αν θέλετε, σε εισαγωγικά η νομιμότητα. Άλλος όρος υπάρχει, δεν μπορεί άλλος όρος. Επούτω, πες το, 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 πες Μακροκάνταλο μπορούμε να πάμε. Πού να πάμε. Μα έχει προκαθεί κάποιος χώρος. Που είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν ισχύει
η απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας, η απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας ψήφισε για τον Κράτα στον στρατιωτικό χώρο. Το ένα αυτό. Και αυτό παράνομο είναι, γιατί είναι η δημιουργία κατά. Αφήστε να τελειώσω και θα παρακαλούσα όποιος έχει κάτι να πει να κάνει μια άλλη πρόταση. Εκτός αν η άλλη πρόταση είναι να παραμείνουν στα σημεία που είναι τώρα. Αν αυτή είναι η πρόταση, θα το πείτε. Γιατί αν θέλετε να μείνουν σαν, στα ίδια σημεία, πρέπει να βγείτε και όποια να φανεί η δημιουργός οπό μας να πούμε δεν συμφωνούμε να πάμε εκεί, αλλά να είναι εκεί που είναι τώρα. Αυτό θα επιτυχθεί ότι δεν θα με σταμάτε με διαφορετικές. Εκεί έχει μια περιβαλλοντική κίνηση.
ελεύθερη. Τι είναι η ελεύθερη. Ακούστε. Εγώ κάνω μια έκκληση σε όλους. Να δοθούν 10 μέρες το πολύ ευκαιρία στο νησί να κουμπίσει κάπου τα σκουπίδια πριν να δει το μηχάνημα. Και να δεσμευτεί το Συμβούλιο τώρα ότι στις 20 του μηνός θα γίνει ένα επίσημο δημοτικό συμβούλιο με το οποίο θα κλείσουμε το χάρο. Που σημαίνει ότι έχουμε καταληκτική ημερομηνία βάζοντας το πιστόλι στο πρόταφό μας. Ότι θα κλείσουμε το χάρο. Έτσι κι αλλιώς είναι μια διαδικασία την οποία πρέπει να την κάνουμε. 20 λοιπόν του μηνός, τώρα σε 10 μέρες, 12-15 μέρες, να κλείσουμε το χάρο. Ακούστε με λίγο σας παρακαλώ. Να κλείσουμε το πράγμα και με επίσημο τρόπο για να δοθεί ο χρόνος να βγει το μηχάνημα και να εγκατασταθεί. Στην περίπτωση που το μηχάνημα έρθει και δεν έχουμε πάρει τις περιβαλλοντικές μελέτες ή υπάρχουν ενστάσεις, θα το βάλουμε παράνομα και θα δουλεύει τα σκουπίδια μας παράνομα. Γιατί πρέπει το νησί να φύγει από αυτή τη μεγή. Και τότε θα σέρνει οποιοσδήποτε να κάνει προσφυγή για την λειτουργία του μηχανισμού. Να δούμε πώς θα πει διαβάζει ο Σάκος. Γιατί και στο απαντώ στο παιδί ότι είναι μια διαδικασία από τη μια παιδί. Ελπίζουμε να δουλέψει για το επόμενο καιρό, για τα επόμενα χρόνια, για να μέχρι να τελειώσουμε με το καινούργιο χώρο, γιατί το μηχάνημα δεν είναι για αιωνία, όπως είπαμε πριν, ξέρετε, για να μπορέσουμε να πάρουμε ανάσα. Η επιλογή το να κάνουμε τρεις καινούριους χώρους και 4% η μόνη μας επιλογή είναι να πάμε το πρόσφυγο του 1ου Ιουλίου την 3. Γιατί μπορεί κάποιος να ισχυριστεί, βρέστε ένα χώρο στο κάτω, να βρούμε και ένα χώρο εδώ στη χώρα και να στο πάρουμε και να τα πάμε. Το πρόσφυγο θα είναι την 3, την 1η Ιουλίου. Άρα πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Κάνουμε λοιπόν σαν να έτσι. Να δοθεί η ανάσα 10 μερών, 15 το πολύ, στο νησί, να κουμπίσει τα σκουπίδια του εκεί. Προφανώς και θα ξαναπάμε πρόσφυγο. Δεν το συζητάμε. Όμως πρέπει μπροστά στην έγκυση στην καταστροφή του νησιού πρέπει να επιλέξουμε ποια είναι η λιγότερο κακή. Και όπως ξέρουν οι περασμένοι διοικούντες, στη σέντρα θα το πω, κάτσε άλλο. Κανένας άλλος θα είναι σέντρα. Και να σας πω και το εξής. Αν πάει ο σύλλογος των ενοικιασμένων δωματίων και κάνει αγωγή εναντίον μου ή προσωρινά μέτρα εναντίον μου ή ασφαλιστικά μέτρα γιατί δεν μαζεύουν τα σκουπίδια από τον τρόπο και τα κερδίσει. Θα έχουμε λοιπόν μια απόφαση απαγόρευσης χρήσης του χώρου και μια απόφαση μαζέψε τα σκουπίδια. Και μη μας στοίχημα γιατί θα κερδιθεί για λόγους υγείας. Επειδή λοιπόν όπως είπε και πριν, ο υπηρέτης της δικαιοσύνης είναι και κουφή, είναι και τυφλή, έχει και παραγεράσει, έχει και ρευματισμούς. Δεν νομίζω ότι το νησί μπορεί να προχωρήσει μέσα από δικαστικές διαδικασίες. Δεν λύνει προβλήματα. Προφανώς και το λέω ρητά, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν υποφέρει όλα τα πολιτικά. Άσχημα. Έχουν υποστεί όλη αυτή την ιστορία. Και μάλιστα τότε που τα σκουπίδια κεγόταν. Το δηλητήριο έφτανε μέχρι και τη χώρα. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένα στην αλήθεια. Όπως είπε ο Γιάννης, έχει δίκιο. Είμαστε πιστά στις συνέπειες αυτής της αλόγιστης κρίσης. Όμως από εδώ και πέρα, επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είτε τέλειωσε η αντικατάρρευση, είτε τέλειωσε γιατί η νοκεδούμενη νομοθεσία που πρέπει να κλείσει ο χώρος και να πάρει σχεδόν τις διαδικασίες, πρέπει να δοθεί αυτή η ανάσα, αυτή η αμψή μου στο νησί για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το βασικό της πρόβλημα. Σα λέω λοιπόν ότι η διαδικασία την οποία πρέπει να επιλέξει το Συμβούλιο είναι ότι πρέπει να πάμε να αποκτήσουμε, να αποθέσουμε αυτές τις μέρες εκεί για 10 μέρες, ούτως ώστε να κατέβει το μηχάνημα και να δει να επεξεργάζεται. Από εκεί και πέρα. Σας είπα και πάλι, αν υπάρχουν προσφυγές για το μηχάνημα στη συγκεκριμένη περιοχή ή οπουδήποτε αλλού, θα το βάλουμε σε ένα
κάπου που είναι η μάγια να μπορέσουν να παράσουν τα υπόλοιπα πόλη. Όμως τότε, άμα φύγουμε από την περιοχή, ξεχνάμε την ανάκταση του πόλη. Αυτό είναι η επόμενη περιοχή. Δηλαδή να τα έχουμε σε κάθαρα στο μυαλό μας. Και για να ξέρουμε, η μοναδική βοήθεια που μας έχει προσφέρει η πολιτεία μέχρι τώρα είναι τα χρήματα που βγήκαν ονομαστικά ακόμα ότι ξέρουμε να τα πούμε και τα πρόσφατα που μας πάει στο περιφέρειο. Αυτή είναι η ουσιαστική και πρακτική βοήθεια στον πρόβλημα. Και επειδή όμως θεωρούμε ότι παρόλα αυτά έχουμε την κύρια ευθύνη για τα σωπήρια, εμείς πρέπει εμείς να παλέψουμε για να βρούμε λύση. Δεν πετάμε το μπαλάκι στους ηθήνοντες και στη γραφειοκρατία και στο παραπάνω. Ότι φταίει ο κακός η κακιά κυβέρνηση και ο κακός υπουργός και το κακό Υπουργείο με τις χώρες. Είναι δικιά μας ευθύνη και εμείς πρέπει να το τελειώσουμε. Και θα το τελειώσουμε, πατριώτες. Θα το τελειώσουμε, φτάνει να δοθεί ο χρόνος να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε το νέο χώρο. Και επίσης, μαζί με τους εθελοντές, να κάνουμε μια πρώτη για να κύκλω στο νησί. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά και γι' αυτό χρειαζόμαστε χρόνο. Μισό λεπτό. Πριν τρεις μήνες πήγατε κάποια απόφαση και πήγατε και ξαναρίξατε να κάνετε την απόφαση των σουβιδιών εκεί στην Πλατιούλα. Στέλνετε τον κύριο Αντιδήμαρχο του Μπασίου, τον κύριο Αθανασίου και τον Δημήτρη και μετά να κάνουν, να προσέχουν τον χώρο. Βάζετε σε παρακαλώ κύριε Τεολόγου, γιατί. Γιατί, σε παρακαλώ. Γιατί. Όχι, γιατί δεν υπόθηκαν όλα αυτά. Και βάλατε το φόρο το κομμουνιστή της Ανατοξιακής και τα έσπρωξε όλα μέσα στην ομαδιά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω κάνει μια ερώτηση. Το ίδιο θα ξαναγίνει και αύριο ή αυτή τη στιγμή που είναι τα σκουπίδια έτσι έχουν ραγιστεί αυτά τα πράγματα, ρωτάει κανένας. Μας έχει φάει λίγα. Θα πούνε στον δρόμο, δίπλα στα σπίτια, δίπλα στην εκκλησία, δίπλα στα σχολεία έχουν ραγιστεί. Τα εξηγιαυτά. Τα εξηγιαυτά. Αυτό τα βλέπεις τώρα εσύ. Δεν τα βλέπεις καθόλου τώρα. Για δέκα μέρες. Καθόλου. Θεωρώ ότι το μηχάνημα αυτή είναι όχι διασκευμένα ούτε από την πρόταση κάποιου να ρίξει τα κουμπίδια στο τρένο. Όχι, δεν το λέω. Το μηχάνημα εκεί να πουλήσει σκουπίδια εκεί στην σκουπίδια, θεώρησε καλό αυτό δεν πρόεδρε να ρίξει τα. Μόλι λοιπόν το κλείσμα εκεί θα μου πάρουν δύο για τα μάτια μετά. Την άλλη μέρα ξανά όλα τα κουμπίδια. Όχι, σε παρακαλώ, δεν πήρε τα μάτια. Θέλω να απαντήσω. Συγγνώμη, έτσι δεν είναι.
δύο ενδοχήματα, εδώ έχω ένα καρτζίχτυμα. Το οποίο λέει τι θα πρέπει να φοράνε και τι εμβολιασμούς πρέπει να κάνουν, αυτοί θα μαζέψουν στο σπίτι. Φανταστείτε λοιπόν τα παιδιά μας που πάνε στα σχολεία, τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, τη ξανακάνω την πρόταση. Τα σκουπίδια που είναι στην δρόμο πρέπει και αύριο. Φεύγοντας να αρχίσουν να μαζεύονται και να πάνε εκεί που απαγορεύεται η αρχαιολογική υπηρεσία. Και δεύτερον, το συντομότερο, πώς υπάρχουν προτάσεις. Υπάρχουν προτάσεις σε 20 μέρες, σε 15 μέρες, να κάνουν ένα νέο δημοτικό συμβούλιο, να πέσουν στο τραπέζι όλες οι προτάσεις για την διαφοροθέτηση και από εμάς και από συλλόγους. Και δεν χρειάζεται να γρηγορούμε απόψε. Είναι άμεσα πρέπει να βοηθούν τα σπίτια. Δηλαδή να κάτσουμε εδώ με τις 2 η ώρα να λέμε τι. Αφού ήδη ξέρουμε ότι πρέπει αύριο να μαζευτούν τα σκουπίδια. Έχεις κάνει ένα τόσο απλά. Θα σου μιλήσω σαν κάτι το σπυρό που το έχεις αντιμετωπίσει. Έχεις κάνει ένα σοβαρό λάθος. Δεν ήρθες μετά την κατάρρευση της σωματερής ποτέ στους κατοίκους να συνομιλήσεις. Να κάνεις διάλογο. Να πεις ότι έκανα αυτό το λάθος, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, δεν θα κάνω αυτό, δεν θα κάνω εκείνο. Εγώ σου δίνω το λόγο μου ότι αν το έκανες αυτό, κανένας κάτοικος από φιλότιμο, επειδή είναι πολύ επιστοποιημένοι κάτοικοι στη γύρω περιοχή, δεν τους βλέπετε σαν αντιπαλούς. Δεν θα έκανε απολύτως τίποτα. Γι' αυτό θα σου το αποδείξω πολύ απλά με πράξεις. Η τελευταία κινητοποίηση είναι το 2006. Από το 2006 μέχρι και σήμερα δεν έχει κουνηθεί τίποτα. Δεν έχει καμία κινητοποίηση από τους κατοίκους. Γιατί πολύ απλά δίνουμε χρόνο σε όλους τους πριν τους μάτους και τους τώρα και ούτε τώρα δεν είναι όλα να λύσουν πρόβλημα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το πρόβλημα είναι δύσκολο, δεν είναι αύριο. 2006, 8, 9, 10, 11, είναι 5 χρόνια. Σε αυτά τα 5 χρόνια εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου μόνο κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους. Δεν έγινε καμία κίνηση από τους κατοίκους του Ιωβού. Ούτε να κλείσουν τα σκουπίδια, ούτε απολύτως τίποτα. Όταν όμως πηγαίνει μία κοντεπατερή στη θάλασσα, βαζόμεθα η θάλασσα, θέλουμε ένα έγγραφο σαν κάτοικοι δημάρχοι και σου λένε έλα να μιλήσουμε. Δεν μας απαντάς καθόλου. Στέλνεις τις σκουπιδιάρες και στα λέω αυτά επειδή έχω μιλήσει και προσωπικά και σου έχω εξηγήσει πώς εγώ προσωπικά σου βοηθήσει. Στέλνεις σκουπιδιάρες λοιπόν, ρίχνεις τα σκουπίδια όχι καν στο σταθερό σημείο, έχεις μέσα στη ραμακιά. Το οποίο σημαίνει ότι με την πρώτη βροχή θα πάνε στη θάλασσα. Και όλα, εγώ όλους έχω μέσα. Οποιοσδήποτε κάτοικος του οποιοσδήποτε χωριού πάνω στην άδεια. Στην διπλανή παραλία πέφτανε σου πήγε σε θάλασσα. Θα πήγαινε στην ελληνική δικαιοσύνη. Και ας μου πει ένα σώμα. Λέω εγώ τώρα, αν όμως είχες έρθει και μας είχες πει τις κινήσεις σου, είχες πει θα κάνω αυτό, θέλω τη συγκατάθεση σας εκεί, θέλω αυτό να κάνω, θέλω να βοηθήσετε εκεί, δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Δεν θα κάνω τίποτα. 22 Φεβρουαρίου κάνουμε συμβούλιο και λέμε ότι θα βάλουμε στο σταθερό σημείο, στο εξαγάπη του τωρατορείου, θα βάλουμε το μηχάνημα του σύμπαντου. Γιατί οι κάτοικοι του Μητροφού κάνουν ουσιαστικά μέτρα για να μην το βάλουμε, αφού είχαν πρόθεση να βοηθήσουν. Απάντησε, 22 Φεβρουαρίου είναι η μέρα, αποφασίζεις και ο ίδιος και μετά αρχικά θα σε πούμε. Και γιατί 7 μήνα πρέπει να το διπλάσουν στην ίδια και δικές φωτογραφίες του Sky όταν η κομματερία της της έξι. Δεν προλαβαίναμε να έρθουμε. Δεν προλάβαμε. Το πρώτο της πέφτει σκέφτει. Το πρωί έρθει. Αρχικά, το ότι δίποτε θέλω, το λέω λίγο. Thank you.
υποθέτω ότι εσύ μπράσεις και στον σχαλίου του σύντροφου. Τι έγινε. Τον Μάιο, 3 μήνες μετά, οι κάτοικοι του σύντροφου κάνουν ασφαλιστικά μέτρα για να μην εφαρμόσουν αυτό που σας είχατε ενημερώσει ότι θα κάτοικοι του Μητροφού έκαναν ασφαλιστικά μέτρα για την απόλυση των απορρεμμάτων στη θάλασσα. Δεν έκαναν και τον κάτω του Σούπου κάτω λάθο. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εγώ πήρα το λόγο για άλλο λόγο. Θα καθώ αυτό το πρόβλημα δεν είναι διαφορετικό. Θα καθώ αυτό το πρόβλημα για άλλο λόγο. Μου ζητάει ο Δήμαρχος Συνέλεσης. Αυτό που θα πω. Ζητάει ο Δήμαρχος Συνέλεσης. Μετά από 6 μήνες. Γιατί δεν ήρθε ποτέ να συζητήσει με τους διαμαρτυρόμενους καθώς κατοίκους του χωριού τους. Αυτό. Τίποτα. Κάναμε τεράστιο έγκλημα εναντίον του νησιού
αυτοί που εργολαβικά ανέλαβαν να το ξεφυλίσουν. Και σαν τον οποίο που εξής ανάγκο παράδειγμα. Γιατί δεν έγινε στην Μύκονο, πέστε μου. Το εξής ανάλογο στη Σαντορίνη. Γιατί δεν έχει το εξής ανάλογο στην Άξο. Δεν θέλουμε να κρυβόμαστε εξ' αυτού του αφιλόγου. Έχουμε πρόβλημα. Είδατε ότι πρώτο το δήλωσα δημόσια. Δεν μπορούσα να κρυφθούμε. Ούτε υπήρχε λόγο να το κάνουμε. Ξέρετε ότι ο δήμαρχος της Ραφίνας έστειλε έγγραφο και ζητάει η Ραφίνα να γίνει πόλη πληγής από τα σπουδίδια της Αμού. Λοιπόν, επειδή λοιπόν η βλακεία σε αυτό το κόσμο είναι κατανίκητη, πρέπει κάποια στιγμή κάποιοι να λογηθούν ότι αν υπάρχει κόντρα με μένα, ευχαρίστω ότι δέχομαι και ευχαρίστω ότι έχουμε όλες τις βολές. Θα αποφασίσω ο λαός στο μέλλον αν πρέπει να πάω πίσω ή όχι στη φυλακή. Γιατί έχουν τα δικαστήρια άπειρα. Όμως το ζήτημα εδώ είναι, το ερώτημα είναι, θα πάμε τα σκουπίδια αύριο σε αυτό το χώρο έστω και παράνομα. Εδώ πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα σύνολο που το σύνολο. Ξεκάθαρα και λιτά. Σας άκουσα με πολύ προσοχή και υπομονή. Σε παρακαλώ από κάτι. Είμαστε, αυτό είναι κοινά που εγώ βιώνω σήμερα, είναι κάτι πρωτοφανές. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Είναι απίστευτο το ότι έχετε κάνει 12 χρόνια και εσείς λάθος και δεν ξέρετε πού να πάρετε τα σκουπίδια, το κάνετε ακόμα στη συνέχεια για άλλους 6 μήνες και στρέφετε μορφές εναντίον προφανώς εμάς φαντάζομαι, φωνάζουν όλοι γύρω γιατί πιστεύουν ότι μάλλον εμείς είμαστε το πρόβλημα των σκουπιδιών. Λοιπόν, σας λέω ότι αυτό είναι πραγματικά ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο. Έχουμε κάνει 2 φορές αίτημα για έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για να μιλήσουμε επιτέλους 1 φορά μόνο για τα σκουπίδια, για τίποτε άλλο. Το κάναμε στις 8 Φεβρουαρίου, στις 4 έπεσε κομματερή. Το κάναμε λοιπόν στις 8. Δεν έγινε δεκτό με τη δικαιολογία ότι περιμένουμε στο Πολυτεχνείο να μας απαντήσει που θα αναλάβει τη μελέτη. Κάνουμε το συμβούλιο επιτέλους στις 22 Φεβρουαρίου, 18 μέρες μετά το συμβάν. Και αρχίζετε και μας λέτε, δεματοποίηση, τόσο ο τόνος, κοπροστοποίηση. Επί του θέματος πρέπει να μιλήσω, έχετε μιλήσει όλοι για τα πάντα. Δώστε μου 3 λεπτά, είμαι ο επικεφαλής αντιπολίτευσης και πρέπει να μιλήσω. Λοιπόν, σας ακούω πολύ προσεκτικά. Ωραία αντιπολίτευση, κύριε Επικεφαλή. Απόψε βρήκα να μιλήσω. Αφήστε το. Άμα δεν μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Πολύ ωραία. Στις 22 λοιπόν Φεβρουαρίου μας είπατε ότι έχει ξεκινήσει το Πολυτεχνείο μελέτη για αποκατάσταση της κομματερής και θα δώσουμε και μελέτη για το χιτή. Στις 21 Μαρτίου μιλάμε με το Πολυτεχνείο, το οποίο δεν είχε καμία απολύτως γνώση για το αν θα πάρει τελικά τη μελέτη. Είχε μόνο μία προφορική συνομιλία με τον αντιδήμαρχο, τον υπεύθυνο, προφανώς τον κύριο Μπάλα φαντάζομαι. Έγγραφη απάντηση δεν είχε καμία και έχω το χαρτί εδώ. Έπρεπε να πάρει έγγραφη απάντηση για να προχωρήσει στις μελέτες. Ύστερα από τις 22 Φεβρουαρίου, λοιπόν, 8 Φεβρουαρίου λοιπόν, δεν κάναμε το Εθνικό Συμβούλιο. Μιλάγαμε συνέχεια για ανακύκλωση. Και επιτέλους σήμερα άκουσα από 2 ανθρώπους που δεν είναι δημοτικοί σύμβουλοι, από τον κύριο Δαρδανό και από έναν κύριο που έλεγε την ανακύκλωση προηγουμένως, άκουσα το αυτονόητο. Άκουσα εναλλακτικές λύσεις έχετε. Κάτι που σας το λέγαμε από τις 22 Φεβρουαρίου, διότι σας έλεγε και ο Λάμπρας και ο Θωμάς ότι εάν η αρχαιολογία μας το απορρίψει, πού θα πάνε. Και είχαμε πει να γίνει το συμβούλιο, να τα βάλουμε κάτω, να μιλήσουμε για να κάνουμε 2 εναλλακτικές λύσεις. Μιλούσαμε για ανακύκλωση και μας λέτε τώρα επιτέλους πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση. Όταν το λέγαμε τόσους μήνες μετά. Μας φέρνετε λοιπόν, κάναμε και δεύτερο αίτημα για έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στις 23 Μαΐου, πριν από 15 ημέρες και απάντηση ακόμα δεν έχουμε πάρει.
Αύριο έχουμε. Άστο ρε Αριστερή. Αύριο έχουμε ναυτικό συμβούλιο. Αύριο θα τα πει ρε παιδί μου. Αύριο έχουμε. Αύριο έχουμε ναυτικό συμβούλιο με 20 θέματα. Ειδοποιηθήκαμε πριν από 4 μέρες. Πολύ καλώς. Πήραμε και αρκετές εισηγήσεις. Στα 20 θέματα τα αυριανά, προς μεγάλη μου έκπληξη, δεν υπήρχε πουθενά το θέμα με τα σκουπίδια. Και μπορείτε όλα να το δείτε. Και εχθές, πριν από 24 ώρες, μας καλείτε για έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο λόγος που μας καλέσατε παραμονή τριημέρου, όταν μελλονευόσαστε που σας έλεγα το καλοκαίρι έρχεται πριν από ένα μήνα και πρώτη, δύο μέρες πρώτη ημέρου μας φέρνετε εμβιαστικά σε διλήμματα για τα οποία ούτε καν έχουμε σκεφτεί, αν εσείς καταρχάς έχετε βρει μια λύση. Δεν μας την έχετε δει. Έχετε δει το πάτο σε ένα ταμάρι άλλο και εμείς δεν έχουμε καμία γνώση. Δεν έγινε κανένα δημοτικό συμβούλιο γι' αυτό. Και ξαφνικά μας λέτε θα τα πάμε σε ένα άλλο ταμάρι. Και εμείς δεν έχουμε καμία γνώση, καμία άποψη για το θέμα. Να το συζητήσουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό πρέπει να τελειώσω. Για να μην απειγορώ, γιατί οι ευθύνες είναι πάρα πολλές. Ένα άλλο που το λέτε, το επαναλαμβάνετε, δήμαρχοι, και ειλικρινά από εσάς, από άλλους το περιμένω. Από εσάς δεν το περιμένω. Με το διαδίκτυο και με το ίντερνετ. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα, οι οποίοι έχουν χίλια δυο. Αν βγουν κάποιοι και μιλήσουν στο διαδίκτυο, φταίει ένας ολόκληρος κόσμος πίσω τους. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αν αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που βγαίνουν στο διαδίκτυο μπορούν να πείσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με το σκυλακάκι, ο οποίος σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση 8 Ιουνίου πήρε απόφαση και λέει 30 Ιουνίου κλείνει και 1 Ιουνίου ξεκινάνε τα πρόσημα. Ο σκυλακάκης λοιπόν είναι το ίντερνετ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ίντερνετ. Το Υπουργείο Πολιτισμού που είπε όχι, μας έβαλε και πρόστιμο. Η περιφέρεια, έχω εδώ το έγγραφο που πριν το είπατε, δεν είπατε όμως την ημερομηνία, 16/5, δηλαδή πριν περίπου από ένα μήνα. Πότε ήρθε η πρόσκληση? Δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς. Πότε ήρθε η πρόσκληση? Θα μου πείτε εσείς. Πότε ήρθε η πρόσκληση? 16/5. Πότε ήρθε η πρόσκληση? Έστω και άδειο. Το γνωρίζατε. 16/5 έχει πάρει την δική απόφαση. Το θέμα στη βάση του και στο πρόβλημα το μεγάλο που βιώνουμε τόσα χρόνια με τους κατοίκους τους μεν να είναι εναντίον των δε, που αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει όλοι να έχουμε μία σύγκρινη για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τα σκουπίδια. Έτσι λοιπόν, κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας λέγοντας ότι φταίνε αυτοί που βγαίνουν στο διαδίκτυο. Θέλετε να πείτε μαζί όλοι να παρουσιαστούμε να κάνουμε μαζί. Μισό λεπτό, έτσι να δείξει μια ομόνια. Πριν πω την πρότασή μου, θέλω να ρωτήσω κάτι. Αλλά θα απαντήσετε μονολεκτικά για να συνεχίσω την πρόταση. Πού θα σου πω, ωραία. Ο Σούκος, εάν έρθει, είναι πιστοποιημένος, γλιτώνουμε τα πρόστιμα. Ναι. Είπατε ναι. Είπατε ναι. Λοιπόν, η πρότασή μας είναι η εξής. Η πρότασή μας έχει, όπως είπε ο Κυριάκος, τρία σκέλη. Θα κοιτάξουμε τα δύο αυτή τη στιγμή. Το πρώτο σκέλος είναι το τριήμερο. Το τριήμερο είναι το πιο βασικό πράγμα γιατί μας φέρεται πλέον προτελεσμένο γεγονότος. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τα σκουπίδια έπρεπε να έχουν μαζευτεί. Πρέπει να μαζευτούν όπως είπε και ο Χρήστος. Από σήμερα το βράδυ δεν γίνεται. Εγώ προσωπικά, αν και παράνομο, γιατί
κατανοώ τους πολίτες, είμαι και γιατρός, η δημόσια υγεία βάλετε σοβαρά αυτή τη στιγμή, θα συμφωνήσω να πάνε τα σκουπίδια εκεί που πήγαιναν, στο σημείο όμως που επιτρέπεται από την αρχαιολογία, όπως είπε ο Λευτέρης, έτσι άκουσα πριν. Θα πάνε όμως για 3 με 4 μέρες. Θα παραγγείλουμε, έχω ήδη, εγώ τουλάχιστον, αν θέλετε να με ρωτήσετε, αύριο να έρθω στο γραφείο να μιλήσουμε, έχω ήδη πάρει πληροφορίες για αυτά τα κοντέινερ που κάποιοι λίγο τα ειρωνεύονται. Αυτά λοιπόν τα κοντέινερ, θα τους ξαναλέω, χωρούν 35 κυβικά συμπιεσμένο σκουπίδι, που σημαίνει περίπου 10 σκουπιδιάρες. Με ένα κοντέινερ λύνουμε το πρόβλημα για τα χωριά, για κάθε χωριό τουλάχιστον για 1,5 μήνα. Τα κοντέινερ αυτά, θα σου τα πω στο τέλος. Τα κοντέινερ αυτά στοιχίζουν 3 ευρώ την ημέρα. Ο κύριος Σταυρόπουλος μου είχε πει ότι στοιχίζουν η μεταφορά τους. Τη μεταφορά τα καταφέραμε και θα μας τα φέρουν δωρεάν με χορηγία. Εάν πείτε εσείς το ναι. Τα κοντέινερ λοιπόν μπορούν να στηθούν σε επιλεγμένα σημεία ή ένα χωριό ή ένα δημοτική κοινότητα ή όπου αλλού θέλετε, γιατί στο κόρτι αυτή τη στιγμή ξέρω πολύ καλά κάπου θα πηγαίνετε. Σε 2-3 σημεία δεν γνωρίζω. Στο Γάβριο το ίδιο και καλώς πηγαίνετε, δεν μπορούν στους δρόμους. Προσωπικά δεν μπορούν να τα σου πει στους δρόμους. Πρέπει κάποιο να πάνε. Στη χώρα μόνο δεν πάνε πουθενά. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν τα κοντέινερ, Τρίτη Τετάρτη. Μπαίνουν τα σκουπίδια που θα αποθηκευτούν, που θα αποτεθούν στη χωματερή, στα κοντέινερ και φυλάσσονται. Έρχονται και άλλα κοντέινερ, 3-4 μήνες μπορούμε να τη βγάλουμε με αυτό. Μέχρι να βρείτε τη θέση του χιτή, όπου εκεί θα γίνει ένας μικρός πυρήνας εναπόθεσης σκουπιδιών με δεματοποιητή και τελειώνει η ιστορία και με κομπροστοποιητή. Δεν είναι λύσεις αυτές με λεονταρισμούς, με παλικαριές και με τσαμπουκάδες. Θα πάμε παράνομα να το κάνουμε και θα βγει οποιοδήποτε κατοικίστος και θα κάνει μια αγωγή και πάλι από την αρχή. Και θα φτάσουμε πάλι να έχουμε του χρόνου τον Ιούνιο να έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Εγώ θεωρώ απαράδεκτο που βάζετε στον τοίχο τους ανθρώπους που είναι στην αντιπολίτευση. Γιατί εμείς συνεννούμε συνέχεια στο πρόβλημα των σκουπιδιών. Μία φορά μόνο είπαμε όχι, που ο Λευτέρης δεν το θυμάται, στις 22 Φεβρουαρίου το Σούκο, που είπαμε διαφωνούμε διότι δεν μας έχετε περιβαλλοντικά. Δεν υπάρχουν οι... Ζήτησε παράταση μια μέρα για να το πέσω. Ναι, ακριβώς αυτό. Ζήτησαμε παράταση 2 ημερών για να πάρουμε τα περιβαλλοντικά. Στο επόμενο συμβούλιο είπαμε αναγκαστικά, αν και διαφωνούμε, γιατί είναι υπέστατα τα στοιχεία που είχαμε, αναγκαστικά συμφωνούμε. Και μέχρι τώρα δεν έχουμε διαφωνήσει ποτέ για τα σκουπίδια. Γιατί λοιπόν φωνάζετε και λέτε ότι στάσαμε στο παραπέντε. Ποιος θέλει να έχει στάσει στο παραπέντε. Ποιος θέλει. Φταίμε εμείς ή φταίτε εσείς. Η κυρία Τζοάννη μου λέει συνέχεια. Πείτε μου τη λύση. Σας την είπα τώρα μια λύση. Την πρόταση. Σας την είπα την πρόταση. Αν δεν την ακούσατε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν λοιπόν εσείς τόσο καιρό να είστε αδρανείς και να ρίχνετε τα βάρη σε άλλους. Πάτε επιτέλους στην ευθύνη. Και όσο και τον Αντώνη που σας είπε, εάν είχατε μιλήσει δήμα και στους κατοίκους του χωριού, αν τους είχατε ενημερώσει με το χαρτί που είχατε βγάλει αυτό, που τους κατηγορούσατε και τους λέτε σας ενημερώνουμε και σας ενημερώνουμε, δεν είχατε κάνει καμία ενημέρωση ποτέ. Θα σας φυγαδεύανε να βάλετε τα σκουπίδια το βράδυ, να τα βάλετε τα σκουπίδια εκεί, αν είχατε ήδη δρομολογήσει μία θέση για το χίτι. Τα δικαστήρια Λευτέρη, ξέρεις πολύ καλά γιατί έχουν γίνει, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, συνεχίζω στην πρόταση λοιπόν και λέω το εξής. Τα κοντέινερ λοιπόν, να έρθουν στην Άλρο από Τρίτη Τετάρτη, να μπουν τα σκουπίδια. Αν ο Γιώργος ο Δαρδανός αυτό που είπε αληθεύει, και αν αυτό δήμαρχε που είχες πει εσύ, ότι τα θέλει η Κρήτη, τα σκουπίδια όπως είναι μέσα στους κάδους, τα κοντέινερ, θα μπουν στο Μύκονος και θα πάνε κάτω κατευθείαν. 20-20. Και πολύ σημαντικό κομμάτι, πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να τρέξετε εκτός από την ανακύκλωση που θα βοηθήσουμε όλοι, που θα βοηθήσουμε όλοι και την ανακύκλωση και το παραλαμβάνω και έχουμε προτάσεις και να κάνουμε σεμινάρια και να κάνουμε οτιδήποτε άλλο που αφορά την ενημέρωση των καθήκων. Πρέπει ο χιτή να μονοθετηθεί αμεσότατα. Έχουν περάσει ήδη από την ημέρα που είστε
στη Δημαρχία 6 μήνες. Και όπως είπε ο Κυριάκος πολύ καλά, από την αρχή είχατε πει ότι πριν αναλάβω και υπεύθυνα την διοίκηση του νησιού, θα έχω λύσει το πρόβλημα. Και ακόμα είμαστε δίμαστε στο μηδέν. Να μου απαντήσετε σήμερα και με σεβασμό. Γιατί δεν ρωτάς τον Αντάρτη δίπλα σου, που 8 χρόνια και εγώ 12 δεν καταφέρω να το κάνουμε. Γιατί δεν το ρωτάς. Τι πράγμα, συγγνώμη. Το δεσέας. Λοιπόν, να σου απαντήσω τα εξής. Δίμαστε εδώ και προφανώς. Τι ρώτησε τώρα. Δεν άκουσα. Δημαρχέ, υπάρχει ένα θέμα. Εγώ αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, προφανώς και δεν έχει κανένας τη διάθεση ούτε υπόπτη από κανένα και δεν ότι η αντιπολίτευση δεν για τα σπίτια, δεν είναι λάθος μετά. Ποιος είναι το παραγωγό, υπόπτη από κανένα δεν περάσει. Εγώ ξεχώρισα από όλη τη διαδικασία, προσέξτε και το ξαναξεχωρίζω, το στριπτής που κάναμε σαν νησί με βάση την καταστροφή του Πάτρα. Είναι ξεχωριστό τώρα αυτά, έτσι. Δεν μπερδεύουμε. Δεν είμαι κανένας στην πλέον δημονήτης ούτε για τη φυσική καταστροφή, ούτε για την πλέον πληροφορετήση. Και μάλιστα είπα εξ αρχής ότι έχω την απόλυτη ευθύνη και των προηγούμενων 12 χρόνων. Δεν ξέρω να το θυμάσω. Λέω λοιπόν ότι με βάση αυτά λοιπόν δεν κρύβεται κανένας πίσω από ευθύνη. Έτσι. Και επίσης πρέπει να ξεχωρίσουμε το εξής. Να καταλάβουμε το εξής. Είναι άλλο οι προθέσεις και άλλο η πραγματικότητα. Προφανώς και μπορούμε να έχουμε μια μελέτη για τοποθέτηση μέσα σε 3 μήνες, σε 4 μήνες, σε 5 μήνες. Η οποία να αποδεικνύει να βρει τις θέσεις, να τις φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να τις ψηφίσουμε για να προχωρήσουμε. Δεν σημαίνει ότι τέλειωσε η διαδικασία. Γιατί η επόμενη φάση θα είναι η φάση δυστυχώς των προσφυγών. Θέλω λοιπόν να πω επίσης ότι δεν υπάρχει πουθενά, μα πουθενά διαδικασία με την οποία μπορούμε μέσα στους επόμενους 4 μήνες να έχουμε βρει και καινούριο χώρο, μακάρι να γινόταν αυτό. Και να έχουμε τη δυνατότητα εκεί να πάμε και σκουπίδι. Ίσα-ίσα που αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πρέπει να γίνει. Γιατί για να διαμορφωθεί ο χώρος για το καινούριο χιτή πρέπει να γίνουν έργα. Πρέπει να γίνουν διανοίξεις, κομματώσεις, μεμβράνες, λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά διαδικασία δυστυχώς γρήγορη στο να βρούμε το καινούριο χώρο. Μακάρι να μπορούσαμε να το είχαμε κάνει. Μπορεί να στηθεί δραματοποιητής, πηγαίνουν τα σκουπίδια εκεί, ένα στρέμμα χρειάζεται. Ένα στρέμμα χρειάζεται και μπορεί να μπει και ο σούκος εκεί. Και για το θέμα. Να λένε πάλι τα ίδια πράγματα δήμαρχοι. Θεοδόσια. Και για το θέμα του ποιητή, πάλι χρειαζόμαστε χωροθέτηση και πάλι χρειαζόμαστε χώρο. Και επίσης, επειδή ξέρεις ότι το έχουμε κουβεντιάσει εξ αρχής. Για το χώρο χείρι μιλάω. Δεν υπάρχει καμία τέτοια διαδικασία. Καταρχάς, ας υποθέσουμε ότι βρήκαμε το χώρο, είναι αυτό. Το ζήτημα είναι το εξής. Πρέπει να γίνουμε το χρεώσιμο. Πρέπει να αποκτήσουμε το χώρο, τη δικαιοπραξία, όπως λέμε την ιδιοκτησία του χώρου. Δεν είναι απλά απλή διαδικασία. Επίσης θέλω να συμπληρώσω το εξής. Η διαδικασία που είπες για την ελέγχη. Προφανώς και είναι ένα σενάριο του Υπουργείου Εσωτερικών. Αλλά ακόμα είναι σε δύο. Στην κατεύθυνση αυτή της μεταφοράς για έτος των παιδιών ψηφίστε και ο νόμος για να μπορούν να καταλάβουν αυτό που είναι διαφοράς. Το ζήτημα είναι ότι ακόμα δεν υπάρχει ούτε ο αποδέκτης ούτε η άλλη διαδικασία. Προφανώς και αν συμβεί αυτό είμαστε έτοιμοι πάνω να σταματήσουμε τη διαδικασία να τα απολογιάσουμε και να στέλνουμε. Είμαστε τρελοί με αυτό. Αλλά δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούμε άμεσα να μιλάμε ότι λύνουμε το πρόβλημα του νησιού. Όσον αφορά τα κοντέινερ που λέει, στο βαλό, ο όγκος των σκουπιδιών του νησιού, ειδικά το καλό,
καλοκαίρι είναι τεράστια. Αυτά τα κοντέινερ, πράξτε το ότι είναι αυτά τα κοντέινερ τα οποία είναι στην Αθήνα, εκεί που αφήνουν μπάζια μπροστά στους δρόμους, τα καταλαβαίνετε. Όχι, όχι. Καμία σχέση. Έτσι είναι σπρές κοντέινερ. Μιλάω για τα κοντέινερ τα οποία έχουν 35 κυβικά χωρητικότητα, είναι ειδικά για σκουπίδια. Εσπρές κοντέινερ. Όχι συμπιεστικό κοντέινερ. Συμπιεστικό είναι άλλο, είναι πιο μικρό. Λοιπόν, αυτά τα κοντέινερ είναι 7,5 μέτρα μήκος, το έχω ξαναπεί. 2,5 μέτρα κράτος και 2,5 μέτρα ύψος. Θέλουν 15 τετραγωνικά χώρο να στηθούν. Ανοιχτά από πάνω. Ανοιχτά από πάνω. Κλείνουν. Περιβαλλοντική μελέτη από πάνω. Ο κάδος θέλει προθέτηση. Με τι κλείνουν από πάνω. Ο κάδος. Ναι, με καπάκια κοντέινερ. Με καπάκια. Και δεν μυρίζουν. Σε κάζονται και καπάκια κλείνουν. Δεν μυρίζουν. Όχι, δηλαδή έχεις πρόβλημα στην άποψη. Αυτή. Δεν υπάρχει κανένας. Από την πλήση ζήτηση υπήρχε κάποια ένταση η οποία είναι πολύ συνομιλική.
έχω περάσει πολλά περισσότερα από ό,τι τα προσινά για να ανακατεύω με τα κοινά. Το θέμα απόψε με ευχαριστεί κάπως, γιατί βλέπω ότι κάπου θα συγκλίνεται στο τέλος. Αλλά όμως πρέπει να λάβετε υπόψη σας και το κόστος εκεί που θα πάει. Γιατί αυτή την εποχή όλοι μιλούν και για το κόστος τι θα γίνει. Σε πάση περιπτώσει είναι το τι θα γίνει αύριο το πρωί. Εγώ, κάτι. Μία, έτσι, σε ένα δήμα και το Συμβούλιο με υπευθυνότητα να δηλώσετε ότι αύριο θα πάνε εκεί που πάνε, αλλά για τρεις μέρες, για τέσσερις, για πέντε, με υπευθυνότητα. Και παρακαλέστε εδώ, είναι η αντιπροσωπεία του προσωπού. Αυτά τα παιδιά αντιπροσωπεύουν τον προσωπό. Κάνετε έτσι μια έκρηξη. Σας παρακαλούμε ένα παιδιά του, πέντε μέρες, τρεις, δύο. Αλλά με υπεύθυνη δήλωση, ξέρω εγώ. Στο λόγο σας. Δεν θέλουμε τίποτα. Στο λόγο σας. Αλλά εδώ και προφόρη. Κάνετε έτσι μια έκρηξη. Πρέπει παιδιά σας παρακαλούμε. Το σημαντικό στον έξω εγώ. Δεν την υπέρετε για πέντε. Δεν γίνεται να μην κάνουν τα στον δρόμο. Δεν μένουν τα σπουδέντια. Είναι το καβελίο. Εδώ απέξω. Το πρωί ήταν λιγούν τα σπουδέντια. Δεν γίνεται. Πρέπει να φύγουν. Απάτη πανούκλα. Δεν γίνεται. Αλλά όμως με υπεύθυνα από παιδιά όλα ό,τι γίνεται και είμαι σίγουρος ότι θα τα πείτε στο μέλλον, όχι στο μέλλον. Τώρα, εγώ βλέπω και την αντιπολίτευση κάπου, μη το κοντράρετε. Ποιο είναι αυτά τα πράγματα. Ποιο είναι, άνδρος είναι εδώ, δεν είναι η Αθήνα, δεν είναι η Βουλή. Λίγο πιο ομαλά, και οι δυο και οι τρεις παρά αυτές αυτή τη στιγμή. Ομάδες, παρακάτσεις, οτιδήποτε. Παρακαλώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ειλικρινά, πραγματικά το σχέδιο το έχω στους πάντες. Έχω βγάλει κάποια προσωπικά συμπεράσματα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να αντιμετωπίσουμε το άμεσο πρόβλημα του σπουδιού, όχι μόνο λόγω δημέν, αλλά λόγω του επίγοντος της δημόσιας υγείας. Σέβομαι τους μικροφιανούς, τους αναγκαιώτες και όλους τους αντριώτες. Την προσπάθεια να δημιουργηθεί τεχνητή ένταση ευτυχώς έπεσε στο κενό. Η προσπάθεια να μην κατανοούμε αυτά που έρχονται να δείξουμε ότι δεν έχουμε καταλήξει, ότι δεν έχει γίνει τίποτα σε τόσα συμβούλια, πάλι έπεσε στο κενό. Η συνένεση και της Μίζωνος και της Ελλάδος αντιπολίτευσης σε όλα τα συμβούλια δείχνει ακριβώς ότι αναγνωρίζουν και την προσπάθειά μας, που είναι τιτάνια μικροδομίζου, αλλά και η υπομονή του κόσμου, η υπομονή όλου του κόσμου να ανέχεται τα σκουπίδια τόσο καιρό, δίπλα στην πόρτα τους, δίπλα στα ιατρία, δίπλα στα σχολεία, δείχνει ακριβώς ότι και ο κόσμος κατανοεί την προσπάθειά μας. Παρακαλώ πάρα πολύ να λάβουμε ένα χρόνο να ψηφίσουμε με την ευθύνη που έχουμε ως εκλεγμένοι σύμβουλοι να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Μην παίζουμε παιχνίδια αυτή την ώρα. Εγώ σέβομαι τον κόσμο και τους φορείς που είναι εδώ μαζεμένοι, που δεν πήραν όλοι το λόγο, ενώ είχαν λόγο να μιλήσουν και μας ακούν. Ας σεβαστούμε τουλάχιστον αυτούς που κάθονται σαν ακροατές. Ας πάρουμε την ευθύνη μας τώρα όλοι και να ψηφίσουμε όλοι ένας-ένας και σε αιτιολογήσουμε και την ψήφο μας. Τίποτε άλλο δεν πρέπει να κάνουμε απόψη. Και από αύριο να ξεκινήσουμε το μάζεμα των σκουπιδιών. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και το γνωρίζετε. Αυτό ήθελα να πω. Κυρία Καραγκιόζη, η βάση και τελειώνει. Και εγώ το λέω, κυρία Πρόεδρε, θα βοηθήσω. Θα βοηθήσω. Θα ήθελα να πω το εξής. Ότι η Μητροφιανή σήμερα. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω σαν πρόταση είναι εξής. Μαζεύουμε τα σκουπίδια με μέσο του κυρίου Μάρκο ότι θα είναι για 15-20 μέρες η απόφαση του σκουπιδιών στο συγκεκριμένο σημείο, με παρουσία παιδιμάρκων όσο εκδοτώνουν τα σκουπίδια στο συγκεκριμένο σημείο, σε κάποια σκουπιδιά βαριά δεν θα ξεχάνονται για να προσπλάσουν τους κατοίκους. Έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι με στάδιο ότι ναι, τους έχουν υπολογίσει, γιατί τη σωστή ευκαιρία είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί θα φταλούν επάνω και θέματα τα οποία μπορεί και επίκτες ακόμα να μιλάτε φωτιά. Άρα λοιπόν, προστατεύουμε το χώρο της χωματερής όσο μπορούμε, φύλαξη, και στέλνουμε το σκουπίδι μας εκεί, να την δέσουμε στο δίκτυο σου νερό, την αλυσία του δουλειά του και την προτείνουμε προσταλώσεις σε αυτούς τώρα τα χωματά τους. Πήρα εγώ,
απαιτούνται όμως πιστεύω, τουλάχιστον προσεχώντας τον εαυτό, κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να υλοποιηθούν τώρα, να υποθούν τώρα, γιατί όταν μιλάμε για συνέντευξη, υποθέτω ότι εννοούμε όλο το νησί. Δεν υποθέτω ότι εννοείται όλο το νησί εκτός από τον Πικροφό, όλο το νησί εκτός από το Ζαγανιάρι, όλο το νησί εκτός από το Αλαδίνο. Συνέντευξη σημαίνει ότι όλο το νησί βάζει το κεφάλι κάτω και βρίσκει λύση. Όλο το νησί. Γιατί όλο το νησί έχει και σήμερα πρόβλημα υγείας και όλο το νησί αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα σήμερα. Και έχω αντιμετωπίσει το 2006 ακριβώς την αγωνία του να είσαι εκλεγμένος, να προσπαθείς να μαζεύεις τα σκουπίδια και να μπαίνουν μπροστά σου άλλοι εκλεγμένοι και να βάζουν τα αυτοκίνητα κάθετα στον δρόμο για να μην μαζευτούν τα σκουπίδια. Εγώ λοιπόν δεν θα το κάνω στο νησί μου. Θα συμφωνήσω. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Μαζί σου. Ήσουν μαζί και είχα στα προβέλα. Και λέω αλήθεια ότι κάποιοι στον Γάβριο και στον Μπατζή μπαίνανε μπροστά στου δρόμου εκλεγμένοι. Σωστό, σωστό. Για να μην μαζευτούν τα σκουπίδια. Εγώ λοιπόν δεν θα το ξανακάνω αυτό στο νησί μου. Πρέπει όμω η ενότητα να είναι όλου του νησιού. Σημαίνει λοιπόν σε αυτό που είπε ο Θεοδός. Να μαζέψουμε τα σκουπίδια αύριο το πρωί. Να δεσμευτούμε απέναντι σε αυτού του ανθρώπου. Να είναι μαζί μα μέχρι την Τρίτη το απόγευμα. Λέω εγώ μέχρι την Τρίτη το απόγευμα. Να ξανασυνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη το απόγευμα και να εξετάσει τόσο την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων για το ΣΟΥΚΟ, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι πάλι θα έχουν περιβαλλοντική όρη για το ΣΟΥΚΟ και μακάρι να κάνω ψέματα, όπως επίσης να εξετάσει και τη διαδικασία της χωροθέτησης του ΚΙΤΗ. Να δεσμευτούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα σκουπίδια αυτό το τετραήμερο, παρουσία και των ανθρώπων της περιοχής, για να έχουμε συνένεση για όλο το νησί. Όσο δε για τη λύση των κοντέινερ, θα σας πω το εξής. Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη λύση. Όμως, επειδή είμαστε στα μέσα Ιουνίου και επειδή κινδυνεύουν τα σκουπίδια εκ νέου να ξαναμείνουν στους δρόμους, μην την πετάτε στα σκουπίδια. Ένα κοντέινερ μπορεί να μπει σε δημοτικούς χώρους. Μπορεί να μπει σε οικόπεδα της αναπτυξιακής. Μπορεί να μπει σε δεκάδες χώρους για να μην μείνουν τα σκουπίδια και τα σκουλίκια ξανά στους δρόμους τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Μην επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, μην το βλέπετε ότι επειδή δεν το προτείνατε εσείς είναι λάθος. Δείτε το, υπάρχουν χώροι που μπορούν να τοποθετηθούν τα κοντέινερ. Ξέρετε από πολιτική ότι στην πολιτική δημιουργείς εναλλακτικά σενάρια αν κάποιος στραβώσει. Στο θέμα των σκουπιδιών δεν έχουν βάλει εναλλακτικά σενάρια. Αυτή είναι λοιπόν η δική μου πρόταση, την απευθύνεται προς τους κατοίκους. Να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα σκουπίδια από απόψε μέχρι την Τρίτη το απόγευμα, παρουσία τους και την Τρίτη το απόγευμα να ξαναείμαστε εδώ για να ξαναδούμε το θέμα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο, δεν πρόκειται να το λύσουμε σε μια συνεδρίαση, θα μας κουράσει και εμείς ανεκλεγμένοι και το νησί έχει μπλέξει με ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Είπε πολύ σωστά ο κ. Δήμαρχος πριν, σήμερα δικαστήκαμε. Μάλλον 14 μηνύσεις και το ξέρει ότι είναι έτσι, δεν είναι ένα απλό θέμα. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, τα σκουπίδια πάνε στην κομματερή μέχρι να φτιαχτεί κοιτά. Δυστυχώς έχουμε μπλέξει σε μια περίπτωση που δεν έχουμε καν κομματερή αυτή τη στιγμή. Είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη σε όλη την Ελλάδα. Ξαφνικά χάθηκε η κομματερή. Για να λυθεί, θέλουμε όλο το νησί μαζί μας και αυτού. Δεν πρέπει με δεκτία τύπου, κύριε Δήμαρχε, είναι λάθος αυτό, επιτρέψτε μου να το πω, να τους βάζουμε στην άκρη. Ότι φταίνε αυτοί, μπορεί να κάνουν λάθη κι αυτοί. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα τους υπερασπιστώ και ξέρουν ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του σαν Δήμαρχος έχω τσακωθεί κατ' επανάληψη μαζί τους και μου κάνει μήνυση. Δεν χρειάζεται όμως να τους στέλνουμε για πυροβολισμό και αυτούς. Τους στέλνουμε όλους μαζί. Αυτή είναι λοιπόν η πρότασή μας. Να μαζευτούν τα σκουπίδια, να συμφωνήσουν και αυτοί και την Τρίτη το βράδυ όλοι μαζί να το συζητήσουμε εκ νέου το θέμα. Η διαδικασία των προτάσεων πλέον είναι μια πρόταση που μιλάει για 2 και 3 μέρες δεν μπορεί να σταθεί. Έχει την Τρίτη, δεν θα έχουν καθαρίσει το θέμα. Δεν θα το έλεγα.
ούτε καν θα έχουν καθαρίσει τη χώρα. Θυμίζω ότι η προηγούμενη φορά, κύριε Βασταλίδη, δεν ξέρω ποιος ρώτησε, αφήστε με να μιλήσω χωρίς να υποχρεωθώ να κάνω ολοκαπαντήσεις τώρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα μετά το τέλος της συνεδρίασης, αλλά στις συνεδρίες θα ήθελα να πω τη δική μου άποψη, όχι τη δική σας. Εσείς έχετε στόμα, ορίστε μικρόφωνο και πέστε. Θεωρώ πως δεν έχει νόημα να πλανάτε κάτι για την κατάσταση. Πέστε και μετά. Λοιπόν, δεν έχει λοιπόν νόημα καμιά απόφαση που θα μιλάει για δύο και τρεις ημέρες. Η πρόταση είναι σαφής, μέχρι τις 30 του μηνός είναι το ανώτερο όριο λειτουργίας κάτω. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν υπάρχει κάτω. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Εμείς θα πάρουμε την απόφαση 22, 23, 25. Κάπου εκεί θα πρέπει να κάνουμε ένα συμβούλιο, το οποίο ένα θέμα τουλάχιστον θα είναι αυτό. Μέχρι τότε η απόθεση των ακολουθημάτων αυτών, όπως εξάλλου και τώρα στους δρόμους, θα είναι για διαχείριση, θα τα πάρουμε αυτά, γιατί θα είναι επαφανειακά και θα τα πάρουμε, θα είναι τοποθετημένα στο εκτός αρχαιολογικού χώρου τμήμα του Λατωνίου, που δεν είναι απόφαση του ΣΤΕ να μην χρησιμοποιείται. Η απόφαση του Επικρατείας αφορά τον ΚΑΔΑ που είναι εντός αρχαιολογικού χώρου. Αυτό όχι ότι είναι νόμιμο, είναι νέος ΚΑΔΑ πάλι, άσχετα αν είναι όμορφο, αν είναι στα 10 μέτρα ή στα 20 ή στα 30, ταυτόχρονα προχωρούν οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Εδώ του Γιάννου δεν έχει, που το ξέρεις, αδειοδότηση περιβαλλοντική δεν κάνει. Κάνει το πεχό της περιφέρειας, στο οποίο υποβάλλει μια θέση. Το να κάνουμε ένα συμβούλιο να πούμε ξανά περιβαλλοντική αδειοδότηση, τι παραπάνω θα πούμε. Εμείς προτείνουμε ένα σημείο και ο Πολυγωνάκης ζητάει 1, 2, 3, 5 χαρτιά και λέει ναι, με αυτούς τους όρους δεν υπάρχει. Αυτή λοιπόν η πρόταση που μπαίνει είναι 1 μέχρι το ανώτερο της 30 με όριο της 22-25 κάπου εκεί να πάρουμε από τους ασυντές με τόπο σε κουταλία μπορεί να μην παίζει η ημέρα που θα συνεργάσει κάνει διακοπή καρδιά. Μέχρι τότε λοιπόν να πείσω κάτω, μέχρι τότε σου πει για να πέφτουν εκεί για να αναλυφθούν και να τα φέρουν ξανά για διαχείριση. Και η δεύτερη πρόταση πάλι επί του ζητήματος τοποθέτησης του Σούρκου είναι να πάει στο Ρουσκαβάλι του Γεωργακόπουλου για το κρίμινο αυτό που είναι πιλωτικό. Τη σύμβαση αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα ότι αποσυνδρομολογείται μέσα σε Σεπτέμβριο και φέρει το μηχάνημα. Εκτός βέβαια ο Σάμος έχει κερδίσει το διαγωνισμό, το διεθνή για την ενδιάμεση διαχείριση. Αυτό όμως το σημείο θα είναι οριστικά και ένα τρίμηνο. Αυτή είναι για αυτές οι δύο προτάσεις μπαίνουν και πιστεύω ότι αυτές εκφράζουν το σύνολο του κόσμου και τίποτα παραπάνω. Θέλω να σημειώσω τελειώνοντας ένα πράγμα. Ούτε κανένας καταδίκασε ανθρώπους για το ζήτημα αυτού που ανώνασε ο κύριος Τελνής το διαδίκτυο σε όλη τη γη. Ούτε εμείς θέλαμε να καταδικάσει κανείς ανθρώπους, άλλως δεν τους ξέρουμε. Θα χαιρόμαστε να καταδικάσουμε όλοι τους ανθρώπους. Εμείς το κάναμε. Ας το κάναν όλοι. Η μέθοδοι αυτή, μια μέρα μετά την κατάρρευση, οι φωτογραφίες να είναι σε όλη τη γη, δεν εξυπηρετεί. Η μέθοδο λοιπόν, πρόκειται να το πω άλλωστε, δεν ξέρουμε ούτε ποιος πήρε την φωτογραφία, ούτε ποιος την έστειλε. Αυτή την έννοια και μόνο. Επειδή είμαστε εκτός στην διαδικασία προτάσεων, αυτές τις δύο προτάσεις έκανα εγώ, που γίναν και από αρχή, δεν έχει κάνει το μπάλανς και δεν έχει κάνει το δίκτυο. Υπάρχει η άλλη διάφορα, αν θέλετε να συμφωνήσουμε σε αυτές, να τελειώσουμε, είναι νομίζω σημαντικό να διαμόρφωση και απόφαση. Νίκο, συγγνώμη, ένα λεπτό, συγγνώμη. Ξέρεις, Νίκο, πάρα πολύ καλά ότι ό,τι και να αποφασίσει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι μια παράνομη απόφαση. Που σημαίνει, ένα λεπτό, συγγνώμη, που σημαίνει ότι αύριο το πρωί πάλι το σκουπίδι θα μείνει στους δρόμους. Κινδυνεύουν να μείνουν στους δρόμους αύριο το πρωί, ό,τι και αν αποφασίσουμε σήμερα σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Για να μην μείνουν λεφτά και θα συμφωνήσεις μαζί μου. Τα σκουπίδια στους δρόμους, χρειάζεται το νησί να δείξει συνένεση ολόκληρο. Εάν οποιοδήποτε, ένα λεπτό, εάν οποιοδήποτε
πάει και κάνει προσφυγή αύριο το πρωί και ζητήσει εφαρμογή της αγγελικής απόφασης, η αστυνομία θα κλείσει πάλι τον δρόμο. Και πάλι τα σωτήρια θα μείνουν στον δρόμο. Και πάλι θα καταργηθούν τα τρίλερ. Άρα το νησί. Ωραία, συμφωνούμε λοιπόν. Άρα το νησί πρέπει να συμφωνήσει ολόκληρο πώς θα την κάνει αυτό το πενθύμιο. Γιατί λοιπόν αυτό δεν ανέβει αυτό που λέτε Δευτέρη. Δεν ανέβει το να πάμε βήμα-βήμα. Εγώ δεν ξέρω μέχρι την Τρίτη την Τράκη. Μπορούμε όμως την Τρίτη. Αυτή είναι τίποτα, εγώ δεν λέω κάτι άλλο. Συμφωνώ απόλυτα. Διαφωνώ με τις προτάσεις που προβλήθηκαν. Και με τον κύριο Δαπαντινό στο τηλεφωνό και με τον Γιάννη Δαπαντινό. Αυτές οι προτάσεις που προβλήθηκαν είναι λάθος. Δηλαδή να πάμε εκεί που απαγορεύει η αρχαιολογία. Αν πάμε εκεί που απαγορεύει η αρχαιολογία, εκεί που υπάρχει τα ασφαλιστικά μέτρα που απαγορεύουν, αύριο το πρωί κάποιος που δεν είναι εδώ, ο πρόεδρος του συλλόγου των Αθηνών, των Ιωγούντων Αθηνών, παράδειγμα φέρω, ή οποιοδήποτε άλλος, θα πει κύριε παραπέμπτο την προσφυγή δεν έχει, σταματήστε. Άρα, νομικά, νομικά πρέπει να βρούμε ένα, πρέπει να βρούμε μια κατασκευή, έτσι και η κατασκευή είναι αυτή πολύ. Δηλαδή, να πάμε με εκεί, να πάμε με εκεί, αλλά όχι στον αρχιλογικό χώρο, όχι στο καλά, στο αγωνίδιο του εξαπάκτου, έξω από τον αρχιλογικό χώρο, εκεί δηλαδή που τα αστραφιστικά μέτρα δεν μας πιάνουν, δεν μας σημάνουν. Για να γίνει αυτό όμως, συμφωνώ από όλα μαζί, πρέπει να έχουμε την ξεκατάσταση της συνέχεια των κατοίκων που έχουν. Τι λέμε, τι λέω εγώ, για να το ξεκαθαρίσουμε. Θα πάτε. Εφόσον λοιπόν από ό,τι καταλαβαίνω οι άνθρωποι έχουν τη θέληση να πάρουν τους ανθρώπους 4-5 σε αυτή την εκδοχή και να είναι παρόντες μαζί με εμένα, που θα είμαι ο αντίπρογος, που θα είμαι στο μαγιά στο ματερή, έχω φέρει την ψήφο ζωή εκεί μέσα. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, στο ματερή. Και όταν μας αρχίσει η κατασκευή και πήρε αυτά, τι κάνω τα πρώτα. Λοιπόν, να είμαι λοιπόν εγώ η επιτροπή σαν αντίπρογος, να είναι κάπου την επιτροπή των Δημοκρατών, αλλά ρε παιδιά, όχι μέχρι την τρίτη. Να πω γιατί. Μέχρι την τρίτη. Μέχρι την τρίτη δεν θέλουμε το κύκλο, δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το ξέρεις. Δευτέρα είναι ξαναπάντα. Σάββατο, Κυριακή, Μεσογειακή. Δεν θα έχουμε τίποτα καινούργιο. Εμείς τι περιμένουμε. Θα έχουμε κάτι καινούργιο. Όχι τίποτα. Περιμένουμε. Θα έχουμε τη στήριξη των κατοίκων. Μπράβο. Γιατί να είναι καινούργιο αυτό. Γιατί να είναι μέχρι την Τρίτη και να μην είναι μέχρι την άλλη Κυριακή. Μέχρι την άλλη Κυριακή. Απλώς εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί. Να πω δηλαδή. Εγώ δεν είμαι πιστεύω. Δεν θέλει κανείς να ανοίξει κανένα. Το θέμα ποιο είναι. Λίγος χρόνος να πάρουμε το προθέσεις του σούπου, να φύγουμε τελείως πλέον από το χώρο εκεί. Τελείως. Να βγούμε έξω, να εγκαταστήσουμε το σούπο τρεις μήνες εκεί που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Στο πάρο λατομείο και μέσα από το τρίτο να κάνουμε το προθέσεις του σούπου. Περιμένετε, παιδιά. Για πάνω το μείον με την πάνω. Δεν θα πάνω το μείον με την πάνω. Δεν θα πάνω το μείον. Θα το ξανασυζητήσω πάνω. Δεν μιλάμε για σκοπιδό τρόπο. Δεν μιλάμε για σκοπιδό τρόπο. Με τίποτα. Μιλάμε ότι στο τρίμηνο αυτό θα έρθει ο προθέσεις του κοινού που θα είναι έξω από την κοινού. Αλλά αυτή τη στιγμή να πούμε ότι θα επανεξετάσουμε την κοινού. Δεν θα έρθουμε τίποτα κοινού. Θα έχουμε και στο σύμβολο. Τρία άτομα που θα παρευρίσκονται εκεί, έτσι από εσάς, να ελέγχουν αυτή τη διαδικασία και τον τρόπο που θα γίνει, μέχρι την άλλη πέμπτη. 2,5 χρόνια Δευτέρη. 2,5 χρόνια ήμουν εκεί κάποιο και έκανα εγώ τα σκουπίδια. Και λέω ευχαριστώ, ήρθα να κάνω για τα πόλη τη σπίτια σου κάνω τσιγκόνια. Σταμάτη, δεν θα πάμε στα καταναλωτήρια. Δεν θα πάμε στα καταναλωτήρια. Σταμάτη, δεν θα πάμε στα καταναλωτήρια. Να θάψουμε. Σταμάτη, δεν θα πάμε στα καταναλωτήρια. Λοιπόν, μια ιδέα να κοιτάξουμε. Να δούμε λίγο το θέμα των τέτοιων. Και να το ξαναδούμε με λεπτομέρεια και τις δυσκολίες που πρέπει να μιλήσουμε.
μια περιοχή γύρω από τον Κεντροχώ, να μην επιλέξουμε την περιοχή που είναι ο βιολογικός καθαρισμός του Πορφύρου. Καθαρή περιοχή είναι, περιφραγμένη, απαλλαγμένη, όχι κάτω, ούτε στο εξαλάβιο, ούτε πουθενά.
Ούτε πάσα να παίρνουν. Και να είναι εκεί πέρα και να καταλαβαίνουν. Τι? Σταμάτη. Άκουμε. Ξέρω ότι βάρος παίρνεις πάνω σου. Και εσύ και ο Αντώνης και η Εφάη που σου πήρε. Εγώ αυτό το πήρα από μόνο του εδώ τώρα. Άκουσε με Σταμάτη. Και... ξέρω ότι βάρος έχεις πάρει πάνω σου και ξέρω πόσο φιλότιμα τα περασμένα χρόνια έκανες αγώνα για να μπορείς να είναι αξιοπρεπής αυτή η προσπάθεια. Το ξέρω, έχεις κατηγορηθεί. Εγώ σου λέω το εξής, ότι μπορώ να βάλω ό,τι κανόνες θέλουν, όπως καταλαβαίνετε, παρόλο που εγώ μπορώ να θεωρηθώ όσο θέλετε εξώ, ότι αυτές οι δεκαμέρες είναι πολύ τις απαραίτητες, είναι το ξυγόνο για το νησί. Αυτό δεν συμφωνείτε αυτό που σας είπα. Θέλετε να πείτε ότι εγώ φταίω σε αυτό το πράγμα. Εγώ. Δεν συμφωνείτε. Να μην πείτε να πιάνω κάτω. Πρέπει να καλαρώσει αυτή τη δουλειά, να πάρει μια ανάσα του νησί και να μπορέσει να φέρει το μηχάνημα. Χωρίς πάντα να πάνε κάτω και... Μπάζια δεν έχουν πάει από τις θέσεις του πλευάρι και το ξέρετε. Δεν
για να καταλάβετε. Αν τότε πούμε πού θα τοποθετηθεί ο σύμβουλος. Την Τρίτη. Αν τότε πούμε πού θα τοποθετηθεί ο σύμβουλος. Τη σύμβαση των ενός. Δεν μπορώ να δεν καταλάβετε ότι είναι. Δεν έχει νόημα η απόφαση αυτό. Είναι σαν να λέμε τότε θα μείνουν ξανά τα σπίτια στον δρόμο. Ο Σούκος πρέπει να δρομολογηθεί με έτοιμά μας στην ΠΕΧΟ άμεσα. Εμείς έχουμε κάνει δύο προτάσεις καταρχήν. Δεν έχουμε επαναχωρήσει. Δεν έχουμε επαναχωρήσει από την τοποθέτηση στο σταθερό, συγγνώμη, στον ταμάρι του Τσαδάκηνο μέσα. Η αρχαιολογική υπηρεσία είπε η ΚΑΠΑ όχι, αλλά εάν το πιάσει την τρίτη πει ναι, ισχύει και αυτό. Δεν έχουμε φύγει δηλαδή από τον αρχαιολογικό χώρο, απλά υποχρεωθήκαμε παρά το ότι δεν μπορούσαμε να πούμε και δεν είναι λύση. Το έσφυγο δεν είναι είπαμε. Συμβούλιο, συγγνώμη, το συμβούλιο που θα συζητήσουμε για την τοποθέτηση του Σούκου πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Διότι αν το φτάσουμε να γίνει στις 20-25 του μηνός, τότε θα μας φέρει πάλι πρωτοσυμμένο και μονόπλος και θα πείτε ή εκεί. Λοιπόν, πρέπει να γίνει το συμβούλιο την Τρίτη, την Τετάρτη έστω. Αλλά θα γίνει πολύ ωραία. Άρα τα σκουπίδια μέχρι τις 20. Τα σκουπίδια μέχρι τις 20. Έχουμε την πρόταση ολοκληρωμένη. Ναι, τα σκουπίδια μέχρι τις 20. Εκεί που είπε ο Σαμάτης. Και συμβούλιο την Τρίτη το πρωί. 14 του μήνου. Συμβολείτε την έκδοση. Αυτό λέγαμε. Αυτό είναι η ώρα. Άρα πότε ψηφίζουμε. Δεν μπορούμε να το συμφωνήσουμε. Για να μάθουμε να σου πει.
Σας το λέω για να το ξέρετε. Λοιπόν, να έρθουν τα κοντέινερ Τετάρτη, Πέμπτη, να μπουν μέσα τα σκουπίδια στα κοντέινερ, να φυλάγουν, να μην είναι στους δρόμους, ώστε όποιος κάνει μια οποιαδήποτε προσβολή, να μην έχουμε θέμα αν τα σκουπίδια θα ξανά είναι πάλι στους δρόμους για το καλοκαίρι. Και επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όποτε αποφασίσετε, Τετάρτη, Πέμπτη, όποτε δείτε. Εντάξει, πω να συζητήσουμε το θέμα των κοντέινερ. Γιατί αν σε περίπτωση δημιουργηθεί πρόβλημα η μαγεία, όχι ότι δεν είναι εκεί, εάν στην τόση για το έλευση του σούπος δημιουργεί πρόβλημα, είναι πολύ καλή υπόθεση και σου σου την καταλαβαίνει. Να υπάρχει μια καταλαβαίνει. Μην βρεθούμε πάλι σε δρόμους που τον δημιουργούμε με τα σούπια, να μας εγκαλυστεί. Βιολογικό πορθείο ή εκεί που είπε ο Το είπα στην αρχή, είστε. Δεν το θυμάστε. Αντί να γίνει το Συμβούλιο 20 το μηνό που προτείνατε εσείς, είπαμε να γίνει πιο γρήγορα 14. Για να μπορούμε να έχουμε χρόνο μπροστά. Να έχουμε χρόνο. Απλά εμείς είμαστε τα ίδια. Έχουμε βάλει ένα επιπλέον θέμα με τα στο βιολογικό του φορτίου,
στις 10 και τα υπόλοιπα όπως ακριβώς τα είπατε. Διαφωνώ με την τοποθέτηση του ΣΟΥΠΟ στο σημείο του Γιώργου Αγόπουλου. Συγγνώμη. Να τελειώσω. Εάν ο ΣΟΥΠΟΣ πάρει όλες τις εγκρίσεις για το σημείο του εξαλάχνου, μαζί δεν έχω πρόβλημα. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα βάλω καμία δικαιολογία. Στην πρόταση που διατύπωσε ο κύριος Θεοδόρου δεν έχει συμπεριλάβει τα κοντέινερ που έχουμε προβάλει εμείς αυτά. Μισό λεπτό, για κάποιους που φωνάζουν για να ακούσουν. Σαν εναλλακτικό. Μόλις πριν 5 λεπτά συμφωνήσατε να ανέβεις πάνω, να μιλήσετε με τον Δήμαρχο, να πάρετε το φέστο κολυχονάκι, να μιλήσετε αν τοποθετούνται. Αν ο Πολυχρονάκης τι θέλει, τι διέψιλο, τι θα κάνει. Δεν θα το ρωτήσουμε τον Πολυχρονάκη. Γιατί δεν το κάνουμε τη Κρήτη λοιπόν. Γιατί αν πρέπει να ρωτήσουμε τον Πολυχρονάκη, τότε τα σκουπίδια πρέπει να τα αφήσουμε στον δρόμο. Εδώ πάμε και λίγο σε περίπτωση με δικαστικές αποφάσεις και εσύ μου λέτε λίγο ότι θα εμπολίσουμε τον Πολυχρονάκη. Αυτή τη στιγμή το να πούμε πάμε με τα κοντέινερ χωρίς καμία απολύτωση και πληρωμένη την περιγραφή που πάνε, όσα πάνε, πρώτα παίρνουνε, τι που με εγγραφεία με κάθε δρόμο. Μπορεί να συμπεριληφθεί στην απόφαση. Δεν καταλαβαίνω τι σε υποτίθεται τα κοντέινερ. Δεν θα ξαναβγεί το σπίτι στον δρόμο και μπορεί να είναι πάντα και τρίτη πρόταση. Είναι μια πρόταση που θέλετε. Θα ήθελα το βιολογικό. Ψηφίζουμε λοιπόν. Τουλάχιστον εγώ ψηφίζω παιδιά για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω αν είναι η χιλιοστή πρόταση ή η πεντηκοστή. Μέχρι τις 20 Ιουνίου τα σκοπίδια θα πάνε στο εκτός αρχαιολογικό χώρο τμήμα Προεξαδάκη. Στις 14 θα γίνει δημοτικό συμβούλιο παρουσία του προϊσταμένου των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και του μελετητή για να συζητήσουμε πού θα πάει ο Σούλιο. Και αύριο θα ξεκινήσετε δυο σας τη διαδικασία να έχουν κοντέινερ, όχι για κανέναν άλλο λόγο, να το πω για πολλωστή φορά. Εάν χάσουμε την υπόθεση του ΣΟΥΚΟΥ με τη χωροθέτηση, θα πρέπει να έχουμε εναλλακτική λύση ανεξαρτήτως περιβαλλοντικών. Και ανεξαρτήτως, και όπως σήμερα παίζουμε παράνομη απόφαση, θα πάσω πάλι για το κοντέινερ. Αφιλόγητο. Κύριε Παδόρα. Σημαντική εκδήλωση, θα αποφασίσουμε για τα υπόλοιπα.